Έλα, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, τα φτιάξαμε όλα. Εκεί τα βρήκαμε ένα ακουστικό που ακούμε και από τα δύο αυτιά. Εντάξει. Για το ευτυχώς, ένα... βρήκαμε την τρύπα που μπαίνει εδώ στο κουμπί για να ακούμε, να πούμε τέλος εντάξει, πάντων. Όλα καλά, όλα καλά. Γίνεται. Εντάξει, κάτι γίνεται, παιδί μου, θα την κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν. Πιστεύω. Πιστεύω, πιστεύω. Αν δεν γίνεται με αυτά τα ακουστικά, έχω τα hands free. Να βάλω τα hands free, να πούμε. Και μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Όλα καλά. θα την παλέψουμε την κατάσταση. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο στου 107,4. Το καταλάβαμε πριν λίγο. Ναι. Όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε αυτή την ώρα, 8 έως 10 δηλαδή, Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12, Ράδιο Μαρμίτα ακούτε, Τάσος Στρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Να πούμε κατευθείαν γιατί άργησε και η εκπομπή η προηγούμενη και εμείς με το διαφημιστικό, το μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πριν μπούμε σε αυτά που θέλουμε να πούμε, να σχολιάσουμε. Λίγο στο ναι, στο αυτό λίγο. Θα πω και μου το. Να είναι καλά και ο φίλος ο Θανάση, έτσι κι αλλιώς θα το έλεγα Θανάση. Να στείλουμε τα περαστικά μας και εγώ και ο Τάσος. Σε ένα φίλο μας ακροατή. Θα το πούμε, στον ηγεσία. Τον οποίο άκουσε εδώ, είναι υπό. Ερευνάται το ατύχημα που είχε, διότι ένα. Θα σου πω τι έγινε. Θα σου πω λίγο, όπως μου τα είπε και αυτός, λίγο μπακαλίστηκα. Και στην Μπότζαρη με. Βασιλής Σόλγας, ναι. Πήγε να στρίψει με το μηχανάκι, έκανε ένας ταρίφας αναστροφή. 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 Αυτό είναι έπεσε εγκληματικό. Πάνω του με ταχύτητα, ναι. Το μηχανάκι καταστράφηκε τελείως. Αυτός λέει γλίτωσα Ζάχο γιατί μιλούσα το απόγευμα μαζί του. Είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς καλά. Τη γλίτωσε, ας το πω με γρατζουνιές. Γρατζουνιές θα σου πω τι. Αυτό μετράει ναι. Όλα τα. Αυτός άλλα... που είδε το μηχανάκι λέει δεν πιστεύω να ζει, λέει ο τέτοιος. Το μηχανάκι καταστράφηκε ολοσχερός. Πινακίδες πήραν από τον ταρίφα. Πινακίδες δεν μπόρεσαν να πάρουν, αλλά εκεί. Καλά, ξέρεις... είναι δυνατόν, φίλε Βασιλής Σόλγας με Μαρτίνο. Εκεί πρόσεξε. Εκεί όμως υπάρχουν πολλές τράπεζες και τέτοιο και κάμερες. Οπότε την ψάχνουν από την αστυνομία. Θα το βρουν έτσι. Και θα την πληρώσει γιατί αυτό είναι εγκατάληψη θύματος και τιμωρείται με φυλάκιση. Ρε φίλε, έκανες μια βλακεία. Κάτσε, εντάξει. Τι θα σε κάνει. Καλά, δηλαδή το χτύπησε με αναστροφή τον παράτησε. Ναι, αναστροφή. Αυτός φίλε ή κάτι δεν είχε επάνω του ή είναι, ήταν πιωμένος. Ναι. Έτσι, κάτι είναι. Αλλά εφόσον υπάρχουν εκεί, γιατί εκεί σε εκείνη τη γωνία. Να μην λέω, ναι, πες. Σε εκείνη τη γωνία, έχει όλα τράπεζες, τα καταστήματα βέβαια. Έχουν κάμερες. Βέβαια, και κάμερες έχουν όλοι. Και τράπεζες. Οπότε είναι κοντά και τράπεζα. Θα βρεθεί και να την πληρώσει άσχημα. Και νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γιατί σου λέω μίλησα τώρα, νομίζω ότι έγινε και μέρα. Δηλαδή ήταν βράδυ. Έγινε δηλαδή μεσημέρι, απόγευμα. Τέλος πάντων, εύχομαστε να το βρουν αυτό τον εγκληματία, γιατί είναι εγκληματίας. Αυτός που κάνει οτιδήποτε, μία ζημία και σηκώνεται και φεύγει, ιδίως όταν υπάρχει και άνθρωπος επάνω σε μηχανή. Βέβαια. Είναι εγκληματίας οδηγός. Πρέπει να το βρουν και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ευχόμαστε περαστικά. Στον Νίκο τον ηγεσία περαστικά, ταχεία ανάρρωση. Και ας ανάψει μια λαμπάδα. Βέβαια, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν χειρότερη τύχη ναι, από ένα καλά. Μικρό τραυματισμό του Νίκου. Λοιπόν, περαστικά, φίλε Νίκο. Περαστικά και σου λέω, έχει από ό,τι μου είπε κάποιες έτσι. Ναι, και βγήκε η κλίδα. Πώς λέγεται εδώ πάνω στον νόμο, η κλίδα λέγεται. Κάπως μου το είπε, δεν θυμάμαι κιόλας. Είναι βέβαια ένας τραυματισμός. Κανένα δίμηνο λέει θα τον πάρει αυτό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ναι, όχι σοβαρό, θα μπορούσε, όχι. Θα μπορούσε να έχει χειρότερες. Όχι, όχι. Λέει, άμα δεν φορούσα το κράνος, μου λέει γεια σας ήμουνα. Έτσι μου είπε. Άμα δεν φορούσα το κράνος, και εδώ είναι και σημαντικό γιατί σας τα λέει και ένας ο οποίος. Θα γελάσουν τώρα, δεν πειράζει. Δεν το φορούσα. Όχι, είμαι με όλη μέρα μέχρι πριν 3-4 χρόνια και εγώ δεν φορούσα τακτικά κράνος. Για να μην λέω ψέμα, τι είδες, τι σκότωσες. Αμά, τι ήταν αυτό. Κουνούπι. Κάμα, κουνούπι, ρε εσύ. Δεκέμβριο, κουνούπι. Να, ψέμα τα λέω, βασικά. Για να το δω. Τι κουνούπι ήταν αυτό, ρε εσύ. Περπατάει, δεν πετάει. Δεν ξέρω. Λογικό να περπατάει. Ναι, αυτό ήταν τέτοιο. Ναι. Τι κουνούπι ήταν δεν αυτό, ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και το λέω για να το κλείσουμε, για να το κλείσουμε το θέμα. Και εγώ δεν φορούσα κράνος μέχρι πριν. Βασικά πριν και αυτή τη δουλειά που έχω τώρα εδώ και 4,5 χρόνια. 5. Και είναι βλακεία να μην φοράς κράνος. Είναι βλακεία. Μεγάλη. Το συνειδητοποίησα αργότερα. Και λέω αυτό που μου είπε και ο Νίκος, ότι αν δεν φορούσα κράνος, ίσως αυτή τη στιγμή να μην ήμουν εδώ πέρα. Ούτε καν στο νοσοκομείο. Να, λοιπόν, το τελευταίο φίλε Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, άλλο κακό να μην σε βρει και σιδερένιος. Πάει κάπου το μυαλό μου. Τι? Ότι ο άνθρωπος επειδή είναι φέτος αντικειμενικός σε όλα του, είναι υπόδειγμα ακροατή. Χαίρομαι που τον έχω ακροατή στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, τον Νικόλα. Ας είναι και αριανός. Ναι. Είναι ό,τι πιο αντικειμενικό σε κίτρινο χρώμα έχω δει. Έτσι, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, περαστικά Νίκο και ταχεία
ταχύ ανάρρωση. Μακάρι να ήταν όλοι σαν και αυτόν. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, τόσο αντικειμενικό. Λοιπόν. Κάποιο πήγε να το φάει, να ξέρει. Κάποιο το, ναι, γλωσσόφαγε εδώ πέρα. Κάποιο. Εμένα πάει κάπου το μυαλό, αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Θα σου πω στο διάλειμμα. Κατάλαβα ποιο λες. Κουφάλαο στο για. Ευτυχώς δεν μας ακούει τώρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, βλέπω 8.30 θα πάμε, ξεκινήσουμε ή να πάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, ρε φίλε, γιατί μπήκαμε 8 και 4. Και 20 μπήκαμε, και 18 και 19. Θα το πάμε 9 θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα το κάνουμε διπλό, 9 παρά 5 να κάνουμε το διπλό διάλειμμα. Λοιπόν, τι θα ξεκινήσουμε, επειδή δεν είπαμε τίποτα για μάτς χθες. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τι θες, να ξεκινήσουμε από... Θα ξεκινήσουμε από το μάτς του Άρη. Θα ξεκινήσουμε από το μάτς του Άρη, που εγώ... Δεν ψηλό είπα. Ναι, εντάξει, να πω γιατί βλέπω εσύ έχεις γράψει και αρκετά εκεί. Έχω κάποιες σημειώσεις, τις οποίες εντάξει, επειδή μεγαλώσαμε και λίγο τα ξεχνάμε. Καλά κάνεις. Έχουμε και πολλά στο κεφάλι μας, οικογενειακές υποχρεώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θες, ξέρεις κάτι να πεις και το ξεχνάς, δεν φύγει. Και μετά φεύγεις την εκπομπή και λες, άμα δεν το είπα. Ξέρεις τι. Και εγώ το κάνω αυτό και πιο παλιά το έκανα πιο τακτικά, αλλά έγραφα, ας πούμε, την επικεφαλίδα της σκέψης μου. Ναι. Και μετά, ας πούμε, με εκείνο θυμόμουν τι ήθελα να πω. Ναι. Σου βλέπω ότι το έχεις κάνει πιο πολύ. Είναι επικεφαλίδα με, επικεφαλίδα, εδώ, με δύο σειρά πρόβλημα. Έκθεση είναι εδώ, ρε. Είναι, ρε φίλε, δεν είναι έκθεση. Είναι 10 σειρές. Είναι τρία θέματα. Λοιπόν, κεφαλίδες και η αρχή του προλόγου για να μην ξεχάσω τι θέλω να πω. Ωραία. Να ξεκινήσω, εγώ δεν έχω και πάρα πολλά να πω. Και τη λιπάκι φορά με τίποτα, ξέρω. Όχι, okay, εντάξει, τι είπαμε. Έγραψε μια μισή σελίδα. Εντάξει. Από το επικεφαλίδα μια σειρά, εντάξει, καλά. Μισή σελίδα. Καλά, δεν, καλά. Δεν σε δώσαμε. Άμα το βγάλω μια φωτογραφία, να το ποστάρω μετά. Το είστε καλή σε αυτά. Στο να βγάζετε φωτογραφίες, στο να επηρεάζετε τα λεγόμενα ποδοσφαιριστών κτλ. Τι αθώε περιστερέ. Είστε καλοί. Ρε τα αγνά τα παιδάκια. Βρε τους αμόλυντους, τους άσπυλους. Κοίταξε, αμόλυντος, ναι, άσπυλος και αγνός δεν είναι κανείς. Α, μπράβο. Τώρα είσαι σωστός. Όλοι είναι μέσα στην αυθαιρεσία, μέσα στην παρανομία, όλοι είναι. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει για τον άλλον, έτσι. Όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου, και σε ένα βρώμικο χώρο, έτσι. Ιδίως στην Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι. Τώρα είναι σωστό. Όλοι ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν είπα. Απλά. Εμένα δεν μου άρεσε γιατί αυτό που έγινε χθες που συζητούσαμε. Ότι? Το συγκεκριμένο, ρε παιδί. Ποιο? Γι' αυτό με το σιώπη, θα το πούμε λίγο αργότερα. Θα το πω, και εγώ θα το πω. Ναι, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τι? Πάντως, τι έγινε, θα βγει σήμερα που είπε. Δεν το δίνω άδεια, ξέρω εγώ. Δεν κανόνισε ο Βαθύλακος. Λέει, μένει στην τέτοια. Ο Βαθύλακος δεν κανόνισε να βγει. Δεν ξέρω τι κάνω. Δεν έχω τη δύναμη εγώ να επηρεάσω. Δυστυχώς, αν είχα τη δύναμη. Ναι, παιδί μου, ο κύριο Τσαλτήρη που ήταν κονέ και κάνει και κουμπί το Άρη. Τον πήρα τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο, λέει, χρειάζεται ειδική άδεια, το είπα και χθες από την ΠΑΕ, η οποία λέει τη δίνει πολύ σπάνια ως καθόλου. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να κάνει ένα έτοιμα εδώ το Λίμπερο μέσα του κύριου Τσαλτήρη. Δεν το καταλαβαίνω. Α έβγαινε στην κουμπί όλα ο Τάρη, δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά. Πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω όσον αφορά όταν έχει σχέση με ποδόσφαιρο, τι θα κοίταξε πει ειδική λίγο άδεια και τέτοιο. Λίγο. Δεν μιλάμε για μυστικά του κράτους. Αν ήταν κάτι που θα ήταν υπέρ του Άρη, ναι, και όχι κατά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κατά του Άρη αυτά που έχει δηλώσει ο Σιώπης. Λοιπόν, ότι αυτό είναι πέραντι, ωραία. Αν ήταν υπέρ του Άρη, θα απαντήσω, να είσαι σίγουρος ότι δεν χρειαζόταν και τόσο ειδική άδεια. Και από την πλευρά του Βαθυλάκου, ναι, του κυρίου Χρύσανθου, να ξέρεις ότι θα είχε γίνει και πρώτο θέμα. Ο κύριος Χρύσανθος να βγει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπίζομαι τον και εμείς δεν αγωγήσαμε, Χρύσανθε, επειδή άκουγα την εκπομπή το απόγευμα. Άμα πάρουν... Άμα πάρει φόκους τηλέφωνο, Λίμπερο θα πω εγώ. Δεν θα πω ότι ακούν τον Τρέγια. Μη στεναχωριέσαι. είσαι λίγο καλούλης, για να μην το πω διαφορετικός. Πάντα. Διαφορετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα αγωνιστικά και θα πω φυσικά και για το θέμα Σιώπη, που είπα χθες την άποψή μου και θα την πω πιο καλά σήμερα. Φυσικά δεν αλλάζω τίποτα από αυτά που είπα. Λοιπόν, πρώτα για το αγωνιστικό. Προς το τέλος θες, είπα την άποψή μου λίγο. Ναι. Έτσι με πινελίες θα την πω τώρα, γιατί και εσύ βλέπω εσύ να πεις αρκετά. Εγώ θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο, το ξαναλέω, το θεωρώ δίκαιο. Ο Άρης φυσικά ήταν καλύτερος για 67 λεπτά, 68 λεπτά. Ήταν κυρίαρχος, να μην πω, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Περιόρισε τον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να το είχε τελειώσει. Φυσικά προηγήθηκε με ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι. Εγώ το θεωρώ άδικο το αποτέλεσμα. Ωραία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Εντάξει. Είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που το λέω. Ωραία, εντάξει. Αλλά είναι το πιστεύω μου. Εντάξει. Έπρεπε ο Άρης εχθές, βάσει της εικόνας, βάσει των ευκαιριών που έχασε. Ξέρεις, θα σου πει, βάσει του χαμένου πέναλτι, άσχετα αν ήταν ή δεν ήταν, έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Ξέρεις, θα σου πω τώρα, θα γιατί, με κάνεις τώρα. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Μέχρι το 65-70 τους έχεις κάνει γιογιό. Ναι. Εγώ είδα ένα πολύ βελτιωμένο Άρη. Πολύ βελτιωμένο Άρη. Σωστό αυτό. Ο οποίος έχει μια πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία, περισσότερο πάθος, περισσότερο μαρκαρίσματα και μεγαλύτερες αλληλοκαλύψεις από τον Άρη που έβλεπα με τον Πάκο Ερέρα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό αυτό... από αυτό που βλέπω. Όπως σε όλα τα μάτσα έλεγα κάποια άλλα πράγματα με Πάκο Ερέρα. Ωραία. Εντάξει, αυτό θα... έτσι θα λέω αυτό, αυτό θέλουμε... που βλέπω. Δεν αυτό θέλουμε να το δούμε και σε διάρκεια βέβαια. Όπως σωστά λες, δεν είναι από ένα μάτσα να κρίνουμε ή ενάμιση. Μέχρι τώρα λέω. Σε διάρκεια. Ναι, σε διάρκεια θέλουμε να το δούμε και αν είναι δυνατόν τα 65 λεπτά να γίνουν περισσότερο. Βέβαια, καμία ομάδα, ούτε η Μπαρσελόνα ή η Ρεάλ, μπορεί 90 λεπτά τον αντίπαλο να τον καθυλώνει, γιατί και άλλοι μπάλα παίζουν. Όχι, δεν παίζουν... όχι, αλλά πρέπει να λάβετε ωραία υπόψη σας ότι το μάτς τελειώνει στο 93-95. Σωστό αυτό. Σωστό. Γιατί και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα στο 93 και 95 κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω. Λέω εγώ, τώρα με κάνεις, θα γίνω δικηγόρος του Παναθηναϊκού. Θα σου πει ο άλλος, ρε φίλε, διότι ο Άρης όντως είχε τις κραυγαλές και τις πολλές ευκαιρίες. Ανικανότητα συν ατυχία στο δοκάρι, γιατί τα δοκάρια είναι φέτος έτσι βραχνά του Άρη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο πρώτος στα δοκάρια φέτος ο Άρης. Λοιπόν, αλλά περισσότερο είναι και ανικανότητα. Όταν φτάνεις 3-4 φορές απέναντι από τον τερματοφύλακα και δεν μπορείς να σκοράρεις από ευνοϊκές θέσεις, εκτός από ατυχία είναι και ανικανότητα. Αστάβαζε. Εγώ το θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα το χ, γιατί ο Άρης προηγήθηκε με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε και θα σου πει ο Παναθηναϊκός, αν βγήκε κανένας εδώ, θα πει ρε φίλα, μα ήταν 0-0, δεν θα έκανες τόσες ευκαιρίες. Βγήκα μπροστά και σε έκανες ευκαιρίες. Όμως λίγο τι λες. Τι λέω. Όχι, 9 θα κάνουμε. Θα κάνουμε διπλό, ρε. Ναι, το κάνουμε. Βάλε χορηγόρα. Βάλε χορηγόρα. Βάλε χορηγόρα. Και... λοιπόν, συνέχεια στην κουβέντα που λέγαμε. Πρόσεξε λίγο τι είπες. Τι ακούω. Εγώ είπα ότι δεν συμφωνώ στο ότι το σκόρ είναι δίκαιο, γιατί πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να κερδίσει βάσει των ευκαιριών που έχει. Βάσει των ευκαιριών. Το ότι κατά την άποψή σου υπάρχει ανικανότητα δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες δεν γίνανε και ότι η εικόνα του αγώνα ήταν για να κερδίσει ο Άρης. Εγώ βάσει αυτό πιστεύω ότι. Δεν είναι τόσο δίκαιο. Τώρα, από την άλλη την πλευρά υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι 1000% στο δεύτερο που κερδίζει, να σημειώσουμε, στο 13ο λεπτό, και κανείς δεν μου απάντησε από χθες το quiz που έβαλα. Πείτε μου ελληνική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Λογικά θα υπάρχει. Εγώ δεν θυμάμαι. Αν υπάρχει, ας μας την δείξει. Που έχει κερδίσει 13 λεπτά, δύο πέναλτι. 13 λεπτά, στο πρώτο ημίχρονο, ναι, να ξεκινήσει το μάτς από το 0 και να είναι 13ο λεπτό. Και να έχει δώσει δύο πέναλτι. Τι σχέση έχει αυτό. Άμα είναι πέναλτι, να μην τα δώσει. Να τα δώσει, αν είναι πέναλτι. Ναι, αλλά δεν ήταν. Το δεύτερο δεν ήταν, όντως. Αυτό λέω. Λοιπόν, στο 13, να μου πούνε μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε όλη την ιστορία του κόντας, που έχει πάρει στο 13 δύο πέναλτι. Αυτό ζητάω. Θα ζητήσω τους φίλους μου για να σε. Πρέπει να είναι πολύ καλή τάπα αυτή. Δεν θυμάμαι το χρονικό περιθώριο. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο λίγο. Αλλά σφυρίχθηκαν κατά του Άρη με αντίπαλο του Καμπανία. Καμπανιακό. Ξέρεις που είναι ο Καμπανιακός? Στου Κυλκής. Στου Κυλκής είναι. Ναι. Χαλάστρα δεν είναι. Χαλάστρα είναι Κυλκής, δεν ξέρω. Δεν είμαι καλός στην τέτοια. Ούτε καν στα χωριά εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Καμπάνι, Κυλκής, δεν ξέρω. Χαλάστρα. Νομίζω Κυλκής. Χαλάστρα. Λοιπόν, ο Καμπανιακός που λες Τρέγια πήρε. Ένας βιαστικός είναι, πήρα, δεν πειράζει, τον πάρουμε. Α, τον πάρουμε. Ναι, τον πάρουμε. Ναι, σε λίγο. Λοιπόν, τον έχουμε το φίλο. Για λέγε, παίρνει ολοκλήρωση. Ο Καμπανιακός, όχι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Ο Καμπανιακός κέρδισε δύο πέναλτι με τον Άρη. Δύο. Και σε πληροφορώ, το ένα όντως δεν ήταν. Αυτό σου λέω, στο για ίδιο ημίχρονο. Τρίτη εθνική. Για τρίτη εθνική. Ναι, 3-0 έχασε ο Άρης. Πού να ξέρω τρίτη εθνική. Τρίτη εθνική δεν ξέρεις, Τρέγια, αλλά ο Καμπανιακός σου λέω κέρδισε με τον Άρη. Δύο πέναλτι. Δύο. Που πιστεύω στην ιστορία του δεν έχει κερδίσει σε μάτς δύο πέναλτι. Ο Καμπανιακός. Αυτό που λέω, αυτό που λες. Όχι, άλλο με είπες και σου είπα. Εγώ ψάχνω. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν με αντικρούεις έτσι. Πώς δεν σου αντικρούεις. Δεν με αντικρούεις έτσι. Σου λέω ελληνική ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Έτσι, γιατί στην τρίτη εθνική εγώ δεν ξέρω παίζουν επόπτες. Νομίζω μόνο διαιτητής φίλοι. Μα ακόμη είναι χειρότερο. Έχει επόπτες. Έχει. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο που σου λέω. Ο Καμπανιακός κέρδισε με αντίπαλο τον Άρη δύο πέναλτι. Ναι, εμείς ψάχνουμε τώρα ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στην πρώτη εθνική που πήρε από το 0 στο 13 δύο πέναλτι. Α, πρέπει να είναι από το 0. Άμα είναι από το 17 στο 3. Τι να κάνω, το πέναλτι που δίνει τον Παναθηναϊκό, που για μένα επιμένω ότι. Εντάξει, καλά κάνει. Δικαίωμά σου. Εγώ και ο Σιώπη. Εσύ και ο Σιώπη. Εγώ και ο Σιώπη. Όχι, εσύ ο Σιώπη ανέρεσε. Εγώ εσύ, και ο Σιώπης ανέρεσε. Θα βάλουμε το ηχητικό. Υπάρχει δήλωση. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ότι είναι, κρατάμε την αργική δήλωση. Και τι κρατάμε. Ό,τι θες εσύ κρατάμε. Εσύ κρατάμε. Εσύ κρατάει την ανασκευή. Και εγώ κρατάω τη δήλωσή μου ότι είμαι ο πιο ωραίος του πλανήτη. Ο Ρικάρδος λένε τώρα αθώος είναι ο Ρικάρδος. Τι να κάνουμε. Άμα το κρίνει η δικαιοσύνη ότι είναι αθώος είναι. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν το κρίνει η δικαιοσύνη. Το είπε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έκανα πέναλτι. Είπε, κρίνεις εσύ. Πέρασε το βράδυ. Ωραία. Γίνανε αντιδράσεις. Θα το πούμε σε λίγο. Θα το πούμε σε λίγο. Έγινε και ανασκεύασε. Λοιπόν, έχουμε τη γραμμή το φίλο ή όχι. Πάρ το φίλο. Αλλά εντάξει, πάρε. Έλα, φίλε. Ναι. Πρέπει να τελειώνουμε. Εγώ είμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ.
Καλησπέρα στο πιο διασκεδαστικό δίδυμο των Ερτζιανών. Τι εννοείς, φίλε, ότι είμαστε εντελώς. Είμαι αυτός που μιλάμε λίγο στο Facebook, σου θέλω κάποια μηνυματάκια έτσι για να τα έχεις μαζεμένα να τους τα λες. Ναι, εντάξει. Στον αντίποδα της ερώτησης, εγώ θα απαντήσω με ερώτηση, αν και δεν είναι ευγενικό έτσι στο φίλο μας τον Τάσο. Να το δεχτούμε, φίλε. Να ρωτήσω λίγο. Θέλω να θα σου απαντήσω ποια ομάδα έχει ξανακερδίσει δύο πέναλτι μέσα σε 15 λεπτά. Κώστας. Όταν μου απαντήσεις κι εσύ, ποια ομάδα είχε να πάρει 1,5 χρόνο πέναλτι. Ο Άρης. Να τα λέμε για αυτά, έτσι όπως το θυμάσαι. Τώρα που μου το θύμισες, γιατί να μην το πω, αφού ισχύει. Επίσης, και επειδή μετά έγινε ένας δώρος με το χθεσινό πέναλτι, αν ήταν χέρι, αν δεν ήταν, επειδή δεν φάγω από την αρχή, ήταν τελικά αυτό ή δεν ήταν του Βιερίνια. Ήταν, φίλε, το είπα 50 φορές. Ή το οφθαλμοφωνές. Εντάξει, γιατί είμαι σε μια διαμάχη με κάποιους φίλους. Άκουσε με λίγο. Αν θυμάσαι το 2009-2010, το 4-1. Με το Νέτο, το πέναλτι του Νέτο. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Αυτό γιατί προσπαθούν να με πείσουν κάποιοι ότι έχει γυρισμένη την πλάτη και ότι το χέρι. Δεν υπάρχει, είναι βλακίες αυτά που λένε. Είναι και τα δύο πέναλτι. Υπάρχει ένα, υπάρχει έστω και ένα παξού που λέει ότι δεν ήταν πέναλτι. Αρκετή ζάχο, πείτε τώρα. Άκου, Κωνσταντίνε, το άσπρο μαύρο δεν μπορεί να το κάνουμε, αγόρι μου. Είναι πεναλτάρα, να μην σου πω και κάρτα στο Βιερίνια. Και εντάξει, κάτι τελευταίο. Είναι πεναλτάρα. Δεύτερο... Αλλά, εγώ θα το πω και μετά. Ναι. Ξέρετε, ποια είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ και πού τσατίζομαι εγώ. Η επιτυχία του ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχουν τρία μάτς αυτή την αγωνιστική που υπάρχουν αφισβητούμενες φάσεις. Το Άρης Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός Πανετολικός, που υπάρχει offside goal είναι... και ανύπαρκτη αποβολή. Ανύπαρκτη αποβολή. Το offside. Υπάρχει στο Άρης Παναθηναϊκός ανύπαρκτο πέναλτι, αφισβητούμενο πέναλτι στο 93 του Παναθηναϊκού. Έτσι, ανύπαρκτο όπως λέτε εσείς, ο Σιώπης λέει άλλα. Και στο μάτς της Λαμίας υπάρχει μια πεναλτάρα του Βιερίνια που δεν τη δίνει υπέρ της Λαμίας. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ Ξησίου του Κάρνιας που σταματάει την μπάλα. Θα σου το δείξω. Στόχο, υπάρχει, παραπέμπεται κιόλας ο διαιτητής, σου πω. Υπάρχει η ανύπαρκτη κόκκινη κάρτα του Κάνιας και υπάρχει και η κόκκινη του Μπαράδας που ήταν και φυλακή και χέρια. Για όλα αυτά, όπως βλέπεις έξω από την περιοχή. Για όλα αυτά λοιπόν, εσείς οι οπαδοί του Άρη, οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και με ανακοίνωση του κυρίου Καραπαπά εμένετε όχι, στο πέναλτι μόνο του Βιερίνια. Τώρα το είδα εγώ και να πρόσεξε λίγο. Μια διαφορά να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, Κωνσταντίνε, επέτρεψέ μου να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στο μάτς Λαμία ΠΑΟΚ υπάρχει μία φάση κατά της Λαμίας και υπάρχουν τρεις φάσεις κατά του ΠΑΟΚ που δεν τα δίνει. Ναι. Και μένει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Μένει στη φάση του Βιερίνια. Αυτή είναι η μεγάλη. Είσαι και ο πρώτος. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Να ξέρει. Είναι αυτή και όπως βλέπεις είναι η επιτυχία του. Ένα τελευταίο για να μην σας κρατάω και τη γραμμή. Ναι, κλείσε με αυτό. Στα δύο πέναλτι, στο ένα του Άρη που έδωσε, το δεύτερο που δεν ήταν, με αυτό του Πάκου, ήταν ότι ο διαιτητής δεν μπορώ να του κατολογήσω δόλο ή να θέλει να ευνοήσει τον Άρη που λέει ότι έχει πάει δύο πέναλτι σε 10 λεπτά, γιατί είναι ακριβώς από πίσω του. Δεν βλέπει τη φάση. Στον αντίποδα με το Βιερίνια είναι μπροστά στη φάση. Γίνεται να μην το δώσει. Κώστα, άκουσε με. Δεν κερδίζει τίποτα τώρα με αυτό που λες. Να σου πω κάτι. Γιατί αυτός που δεν θέλει να κάνει δεν θα το. Λέω κάτι παράλογο. Δεν λες παράλογο, αλλά τζάπα δικαιολογία. Έκανε λάθος και έδωσε μία φορά πέναλτι υπέρ του Άρη. Τελείωσε. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Έχουμε ειδικά με τον Παναθηναϊκό. Παραδέχτηκε το πέναλτι ο Πέλκας και ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις τους. Αυτό είπα, μην το παραδεχτώ. Τάσου, δεν πώς τα ρωτάω. Έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι όπως και με τον Ολυμπιακό, όλα τα παραδέχονται, αλλά βαθμούς δεν μιλάμε πίσω. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, άλλο θέλω να καταλήξω. Στον Άρε βγήκε κανείς να πει ότι υπάρχει ανύπαρκτο πέναλτι το δεύτερο. Είπα. Πού? Είπε ότι το δεύτερο δεν ήταν πέναλτι. Πού, ποιος το είπε? Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Σε ανάρτησε ποιο διαδίκτυο? Δεν θέλει να κάνουμε το άσπρο μαύρο αφού δεν στο πόδι του χτυπάει. Εδώ υπάρχουν δηλώσεις ποδοσφαιριστών και προπονητή. Έτσι, άλλο να το δηλώνει προπονητής και ποδοσφαιριστής αμέσως μετά το ματς. Έτσι. Κλείνω, βάρ απλά, και ξένοι διαιτητές και σε φιλικά. Ναι, αυτά. Ναι, και περιμένω ακόμα ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Για ποιο? Για το μη καταλογισμό πέναλτι του Άρη, υπέρ του Άρη, στο μάτς του Πανιόνιο. Ναι.
Ωραία, με τον Πανιούτσινο ναι, έχουμε φιλικές σχέσεις. Ναι. Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση τότε η ΠΑΕΣΟΥ. Την καλημέρα μου, τον ακούσω. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου, δεν μας απάντησε, Κωστάκη. Εγώ έκραξα, μη μιλάς σε μένα. Εγώ έκραξα εδώ πέρα δημόσια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Να συνεχίσουμε και εγώ να τελειώσω και από και στο θέμα Σιώπη και εσύ να πεις αυτά που θέλεις. Το έχεις, επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, μας έπαιξε. Άντε, βάλτε να γλυκαθεί. Να ακούσει και ο Κώστας. Όχι, πρώτα να πω εγώ αυτά που θέλω. Έτοιμο το έχεις. Βάλτε λίγο μισό λεπτό. Μην δηλώσει Σιώπη. Φέραμε και έτσι μια ωραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Τι έκανες, Μανολάκη. Μοιραία φάση που ωραία. Έκανα και το πέναλτι. Ωραία, λοιπόν. Ο Σιώπης τα είπα αυτά. Να τελειώσω το αγωνιστικό. Να πω ότι ο Σιώπης που λες έκανε και το πέναλτι και ο Μπάσα ειδικά για μένα και περισσότερο και από το Σιώπη σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς, γιατί μπορεί να ήταν να μην έκανε και λάθος ή μία λάθος μπαλιά, ήταν ο Μπάσα που θέλουμε, είναι ο Μπάσα που γνωρίζουμε τουλάχιστον από το βιογραφικό του και από τις ομάδες που έχει παίξει, ήταν πραγματικά ο καλύτερος, αν συνεχίσει έτσι πραγματικά ναι θα είναι ωραία, εντάξει, θα προτιμούσε να το είχε δώσει. Λοιπόν, θα πω, θα σχολιάσω. Λοιπόν, πάνω στο σχολιασμό μου για το Σιώπη θα είναι και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Σιώπης και ο Μπάσα επαναλαμβάνω ήταν οι καλύτεροι. Επαναλαμβάνω ότι οι αδυναμίες ομάδος ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι είναι χτυπητές. Φαίνονται, κάνουν σε όλα τα παιχνίδια. Είτε καλός είναι ο Άρης και ακόμη και όταν είναι καλός φαίνονται οι αδυναμίες του Άρη και πρέπει νομίζω και θα έχει κινηθεί σε αυτό το επίπεδο η ΠΑΕ για τον Δεκέμβριο, για τον Ιανουάριο μάλλον με τις μεταγραφές σου, ώστε 1η Ιανουαρίου μία φορά να το δω στον Άρη αυτό, πιστεύω και εσύ το ίδιο του θα λες, μία φορά στον Άρη τουλάχιστον δεν το έχω δει, να πάρουμε ποδοσφαιριστή και την πρώτη μέρα που θα έχει δικαίωμα, φυσικά όταν τον πάρεις θα τον πάρεις για ενδεκάδα, δεν τον παίζει για αναπλέον, να παίξει. Δηλαδή 1η Ιανουαρίου να έχει δικαίωμα, δεν το έχω δει ποτέ. Ποτέ 1η Ιανουαρίου να παίξει. Όχι να μας πείτε 3 εβδομάδες, ένα μήνα θέλει ένα. 1η Ιανουαρία να πάρει τη φανέλα και να παίξει. Έτσι είναι οι ενέσεις, οι μεταγραφικές του Ιανουαρίου. Και για να κλείσω με το θέμα Σιώπη, λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω τη χθεσινή μου άποψη. Πιστεύω ότι ο Σιώπης έκανε λάθος, άλλο ήθελε να πει. Θα πάρω και τις δύο περιπτώσεις. Και αυτό ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ και όπως δεν είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι έκανε λάθος στην έκφρασή του. Ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε. Αλλά Σιώπη, όταν μιλάς και βλέπεις μικρόφωνο, θα σκέφτεσαι τι θα πεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, παίρνουμε τις δύο περιπτώσεις. Ένα, έκανες λάθος. Έκανες λάθος και βγαίνεις και το παίρνεις πίσω τώρα. Δυστυχώς, ακόμη και στην δεύτερη σου διορθωτική. Στη διορθωτική σου δήλωση, λες ψέματα, δυστυχώς. Πες, τουλάχιστον, αντρίκια, έκανα λάθος στην έκφρασή μου, λες. Στη διορθωτική σου κίνηση δεν έκανα. Αφού το λες. Πώς δεν είπες. Λοιπόν, άρα θα προσέξεις, θα λες. Και πάμε στο δεύτερο, στη δεύτερη περίπτωση. Όντως να πιστεύεις ότι έκανες πέναλτι. Γιατί μπορεί να το πιστεύεις. Ή ακόμη και να είναι πέναλτι. Να τον ολοκληρώσεις σκέψη. Έκανα και το πέναλτι. Ωραία. Και πάμε στη δεύτερη περίπτωση να έχεις κάνει το πέναλτι. Σε μία, όπως λέει και πρόσεξε, ο Τρέγιας που είναι αντιαριανός, αμφισβητούμενη φάση τουλάχιστον. Το παραδέχεται. Λοιπόν, όταν σε αμφισβητούμενη φάση Σιώπη λες ότι είναι πέναλτι, κατάλαβες, όταν θα βρεθεί άλλος παίκτης ομάδων της Αθήνας, το μόνιμα ευνοημένων και της Θεσσαλονίκης, το πρόσφατα ευνοημένων, βρεθεί σε αμφισβητούμενη φάση να παραδεχτεί ότι είναι πέναλτι ή ότι δεν ήταν γκολ ή ότι έβαλε γκολ offside, τότε έχεις δικαίωμα να το πεις και εσύ. Μέχρι τότε, ακόμη και να έβγαζες πιστόλι και να τον πυροβολούσες, θα λες ότι δεν είναι πέναλτι. Κατάλαβε Σιώπη. Κατάλαβε Σιώπη. Δεν είσαι στον Πανιόνιο Σιώπη. Είσαι σε μια ομάδα που την έχουν σφάξει και τα χωριά. Κατάλαβε Σιώπη. Να σου ξαναπώ και άλλη φορά. Σου πήρα και τις δύο περιπτώσεις. Και στις δύο λάθος είσαι. Κάνεις διορθωτική δήλωση και καλύπτεις το λάθος το λεκτικό που πιστεύω εγώ ότι έκανες λάθος λεκτικό πάλι με βλακεία. Δεν είπα πέναλτι. Αφού είπες ότι έκανες πέναλτι. Πώς δεν είπες. Κατάλαβες Σιώπη. Δεν είσαι στον Πανιόνιο, στον Άρη είσαι Σιώπη. Αυτά. Λοιπόν, τα δικά σου. Επειδή ο άνθρωπος είναι... Συγγνώμη. Ναι. Και για να το πάρω, γιατί σου είπα να το συνδέσω παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Το ότι είπανε οι δικοί σου, και μπράβο τους που το είπαν, το τέτοιο, το οφθαλμοφανές υπαντάσω,
Θέλω σε περίπτωση αυτού που είπατε για το Σιώπη. Σε αφισβητούμενη φάση που θα είναι 50-50, εκεί θέλω να πούνε, αν το πιστεύω βέβαια κιόλας, ότι έκανα πέναλτι ή ότι δεν ήταν γκολ το δικό μας. Μάλιστα. Σε αφισβητούμενη, όχι σε όλο φάνερι. Εκεί είναι η μαγιά. Εκεί είναι η μαγιά. Εσύ που είσαι δίκαιος. Νομίζω ότι είμαι. Είσαι δίκαιος. Αυτό είπα, το απέδειξα. Το γκολ του Ακπομπ στον Πανιόνιο είναι. Φυσικά είναι. Είναι. Το πέναλτι. Τα είπα του, αυτά. Του Ζαμπά μέσα στον Όφι είναι. Στο τρίτο είναι πέναλτι. Το πέναλτι που κερδίζουμε στον Ατρόμητο και δεν μου το δίνουν είναι. Όχι. Που υπάρχει αλλίωση από το όχι, δεν υπάρχει. Okay. Εσύ θες και τα 50-50 δικά σου. Όχι. Έγινε. Δεν είναι. Δεν είναι. Άμα θες και τα 50. Πρόσεξε. Εγώ πρόσεξε. Στο είπα και εκείνη τη μέρα. Δεν λέω δεν είναι. Είναι στην κρίση του διαιτητή. 50-50. Εγώ δεν λέω δεν είναι. Θες, η κόκκινη του Μπαράλες. Κόκκινη. Είναι. Λοιπόν, και για να δεις ότι είδα τις τέτοιες. Και η δεύτερη. Νόμιλοι, ένα λεπτό. Και η δεύτερη του Κάνιας είναι τραβηγμένη, είναι αυστηρή. Για να δεις ότι είμαι τέτοιος. Εσύ τώρα τι θέλεις το πέναλ του Ατρόμητου. Θέλεις και τα 50-50, δηλαδή αυτό που είναι. Να, στην κρίση που λέμε ότι είναι 50-50, το θες και αυτό πέναλτι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται, συγγνώμη. Δεν είναι 50-50. 50-50 είναι. Άκουσε λίγο. Τι άκου, να όλες, λίγο. Σε όλες τις εκπομπές οι καθηγητές διαιτησίας ναι. Είπαν ότι είναι πέναλτι. Ωραία, και ο Βαρούχας είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί δεν το δέχεσαι. 50... Γιατί δεν το δέχεσαι. Του πέναλτι του Παθηνακού λέει δεν είναι πέναλτι. Το 50-50 είναι αυτό που λες. Ο Βαρούχας είπε ότι δεν είναι και ο Κάκος είπε ότι. Ο Κάκος, ωραία, πολύ ωραία εσείς. Ο Βαρούχας δεν πληρώνεται, φίλε. Ο Κάκος πληρώνεται. Ο Βαρούχας. Δεν πληρώνεται. Ο Κάκος παχυλό μισθό. Και από ποιο μπαίνει παχυλό μισθό, ξέρουμε. Ποιος σου είπε σε ότι ο Βαρούχας δεν πληρώνει. Εγώ στο λέω. Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος. Ότι δεν πληρώνουμε. Έρχομαι εδώ και δεν πληρώνουμε. Σόπα. Τι σόπα. Θα δώσουμε κάκος άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δεν πληρώνεται όμως. Ο άλλος πληρώνεται. Ο Βαρούχας σε ποιο κανάλι ήταν πριν. Δεν θυμάμαι. Στο Sky δεν ήταν. Ναι. Πληρωνόταν. Στο Sky μπορεί δεν ξέρω. Γενική, δεν ξέρω. Και στο Sky μπορεί να πληρώνονταν. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι ο Βαρούχας δεν πληρώνονταν. Όχι, εγώ πιστεύω. Άκουσε με. Εγώ πιστεύω κανένα ούτε το Βαρούχα πιστεύω, ούτε το Κάκο. Εγώ πιστεύω αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Δεν περίμενα από το Βαρούχα. Ο Βαρούχα σήμερα θα πει υπέρ του Άρη, αύριο θα πει κατά του Άρη σε μια φάση τέτοιο. Αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου. Okay. Και τα ματάκια μου βλέπουν, όχι επειδή είναι Άρης, ότι δεν τον ακουμπάει καν. Καν δεν τον ακουμπάει. Ναι, sorry και σήμερα μίλησα πολύ. Όχι, καλά, έτσι, όσο θες μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Σήμερα όχι, εντάξει. Δεν θα κρίνουμε πόσο μιλάει ο καθένας. Εντάξει, σωστά, δεν υπάρχει μέτρο. Εδώ είμαστε συμπαραγωγοί. Σωστό, έτσι, για να μιλάω όσο θέλει ο καθένας. Και εγώ, αν θέλω κάποια σφήνα, μπορεί να. Εννοείται. Στο θέμα του Σιώπη. Πρόσεξε, εγώ δεν σε άφησα, μίλησε. Όχι, ναι, βέβαια. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, στο θέμα του Σιώπη. Πιστεύω ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Ο άνθρωπος βγήκε μετά το τέλος του αγώνα. Πάρα πολύ αρσενικά και αντρίκια προς τιμή του. Αναγνώρισε το άσχημο και για μένα ανόητο μαρκάρισμα που κάνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκεί, κύριε Σιώπη, δεν κάνεις καμία τέτοια κίνηση, κανένα τέτοιο επικίνδυνο τάκλιν που να δώσεις αφορμή ή υπόνοια στο διαιτητή ώστε να σε σφυρίξει. Γιατί ο διαιτητής παίζει με τύψεις στο μυαλό του ότι στο 13 έχω δώσει δεύτερο πέναλτι ανύπαρκτο υπέρ του Άρη. Ναι. Εκεί είσαι άμυαλος για μένα. Σωστό αυτό. Είσαι άμυαλος 100% για μένα και με εκθέτεις γιατί ποδοσφαιρικά σε πιστεύω. Σαν καλά, θα κάνει και λάθη. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Δεν κάνω λάθος. Ο Σιώπης. Δεν κάνω λάθη. Μεγαλύτερες ποδοσφαιριστές κάνω λάθη. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι έχει κάνει λάθος αμέσως μόλις έχει τελειώσει ο αγώνας για να πει ότι έκανα πέναλτι. Αυτός το ξέρει καλύτερα από μένα, καλύτερα από σένα. Λεκτικό. Καλύτερα από τους καθηγητές διαιτησίας. Καλύτερα από τον Τζαλτίδη, καλύτερα από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, καλύτερα από όλους μας. Εντάξει, δεν δέχομαι λοιπόν ότι έχει κάνει λάθος στα λεγόμενά του ο Μανώλης ο Σιώπης. Πιστεύω ότι προς τιμή του πάρα πολύ αντρίκια και αρσενικά αναγνωρίζει το σφάλμα του, γιατί έστω και μικρή επαφή να υπάρχει είναι πέναλτι και από ό,τι είδαμε 500 φορές είδαμε το βίντεο, δεν μπορούμε να έχουμε 100% άποψη, ούτε εγώ που λέω ότι είναι πέναλτι, έστω και λίγο, ούτε εσείς που λέτε ότι δεν είναι. Πόσο λοιπόν ένας διαιτητής να αποφασίζει εκείνη τη στιγμή, όταν παίζει με τύψεις και όταν γνωρίζει στο ημίχρονο, ότι έχει δώσει δύο πέναλτι. Το ένα είναι πραγματικά το πρώτο και το δεύτερο στο 13 δεν είναι. Πείτε μου λοιπόν εσείς, πώς αποφασίζει ένας τέτοιος διαιτητής. Βέβαια το λάθος δεν διορθώνεται με λάθος, αν δεν είναι πέναλτι. Αν είναι όμως, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, νομίζω ότι οι τύψεις και το βάρος που κουβαλάει ένας διαιτητής από το πρώτο ημίχρονο στα 13 πρώτα λεπτά που δίνει δύο πέναλτι, λειτουργούν διαφορετικά και δείχνουν το χέρι προς τη βούλα. Αυτό λοιπόν είπε ο Σιώπης, ότι εγώ έκανα το πέναλτι.
Μετά κάποιες ώρες, την επόμενη μέρα, πέρασε μια ολόκληρη νύχτα, τελειώσε το μάτς. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν ξέρω τι υπόθηκε, δεν ξέρω τι έγινε ανάμεσα σε ποιες πλευρές. Βγήκε, ανασκεύασε. Ανασκευάζοντας λοιπόν, τι λέει ο Σιώπης και αυτό τι μου δείχνει εμένα. Μου δείχνει ότι είναι ταραγμένος, δεν έχει καθαρό μυαλό και ότι ενδεχομένως να δέχτηκε κάποιες πιέσεις. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, σας λέω. Έτσι, τι λέει λοιπόν ο Σιώπης. Όχι, λέει. Δεν είπα εγώ, λέει, ότι έκανα πέναλτι. Δηλαδή, τη μια μέρα το λέει, το παραδέχεται, παραδέχεται ο ίδιος το σφάλμα του. Προσπαθούν κάποιοι να του αλλάξουν το μυαλό, προσπαθούν κάποιοι να το καλύψουν, δεν μπορούν να το καλύψουν. Την άλλη μέρα βγαίνει και λέει ότι δεν είπα εγώ, λέει, ότι έκανα πέναλτι. Δηλαδή, φανταστείτε, ο άνθρωπος τι έχει υποστεί μέσα του ψυχολογικά, πάει να ανασκευάσει τη δήλωση και κάνει λάθος. Ανασκευάζει λαθασμένα, ψευδές τη δήλωση που έχει κάνει. Και την έχει δει όλη η Ελλάδα σε Πανελλήνιες Ευέρειας τηλεοπτικό κανάλι. Δεν υπάρχει κανένα λάθος από την πλευρά του Σιώπη. Πιστεύω ότι μίλησε το φιλότιμό του, μίλησε ο ανδρισμός του, η αξιοπρέπειά του και είπε αυτό που συνέβη. Και το κλείνω εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Σας είπα όμως πόσο δύσκολο είναι και πόσο εύκολα τα βλέπουμε εμείς. Για ένα διαιτητή, ο οποίος σας λέω κουβαλάει τύψεις όλο το ημίχρονο, όλο ένα πρώτο ημίχρονο. Φτάνει στο 93, είδαμε το replay από 10 μεριές. Εγώ ακόμα δεν έχω 1000% άποψη, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει μικρή επαφή. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν υπάρχει, φίλοι του Άρη. Έτσι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ λένε ότι έστω και μικρή επαφή υπάρχει. Έτσι. Δεν μπορώ να πω. Φαντάσου όμως ένα διαιτητή, έτσι, που εκείνη τη στιγμή τον έχουν φάει οι τύψεις για όλο το μάτς, ναι. Σου λέει βούλα. Όχι, ρε φίλε, βούλα. Να μην το φανεί τύψεις. Συγγνώμη, να μην το φανεί τύψεις. Να μην το φανεί, όχι. Να διοικηθεί μια φορά ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου λέω, δεν έδινε το πέναλτι, ξέρεις ποιο θα ήταν εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το οφθαλμοφανές, θα έλεγα, όπως και εσύ λες, το οφθαλμοφανές με τον Βιρένια. Κερδίσαμε 1-0 με πέναλτι που δεν υπήρχε. Μία φορά να το πούμε κι εμείς, ρε φίλε. Μία φορά, δεν το έχω πει 50 χρόνια. Τώρα 50 όμως, είμαι. Τώρα... Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό 1-0 με πέναλτι φάντασμα. Ωραία. Τώρα τι λες. Τι λέω τώρα. Ότι θα κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, ναι. Έτσι, με 2-1, ανέβαζε το πέναλτι με πέναλτι φάντασμα. Ανέβαζε το πρώτο. Αυτό δεν λες. Φυσικά. Θα το και 2-1. Ανέβαζε το δεύτερο. Ανέβαζε. Ανέβαζε το δεύτερο. Το πρώτο έχασα, ρε. Το δεύτερο το. Ανέβαζε το πρώτο, ναι. 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 Το ίδιο θα έλεγα. Ναι. Αυτό δεν θα έλεγες. Το ίδιο θα έλεγα. Να σου πω κάτι. Αν ήταν 2-0, πρόσεξε όμως. Αν ήταν 2-0, δεν θα το δίνει πέναλτι αυτό. Να είσαι σίγουρος. Να το πάρουμε. Δεν θα το δίνει αυτό πέναλτι. Δεν θα το δίνει. Σου δίνει ένα πέναλτι το οποίο κραυγαλία δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και ο πρόεδρος του Άρη. Ναι, δεν είναι. Το πρόεδρος δεν είναι. Στο 13. Τι σχέση δίνει είναι. Ένα αμφισβητούμενο πιστεύει πέναλτι. Ότι είναι. Δίνει όμως τον Παναθηναϊκό ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Όχι, δεν υπάρχει αμφισβητούμενο, δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει. Για μένα. Εσύ εγώ λέω ότι υπάρχει. Ναι, εσύ λες ότι υπάρχει. Εγώ και ο Σιώπης λέμε ότι υπάρχει. Εσύ οι δύο. Έτσι. Είπα και τις δύο περιπτώσεις για τους Σιώπη και στις δύο είναι λάθος. Και εγώ, εγώ απάντησα ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Εντάξει, δικαίωμά σου. Εγώ και ο Σιώπης λέμε λοιπόν ότι είναι. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Δεν θα κρατήσουμε αυτό. Να μην κουράζουμε. Ποια είναι η διαφορά. Το πέναλτι του Παναθηναϊκού το δίνει το 93 που δεν μπορεί να αντιδράσει πλέον ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης εννοείται. Ο Άρης δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αντιδράσει για να πάρει τη νίκη. Γιατί για νίκη μίλησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη δήλωση. Καλά, γιατί δηλαδή αν είχε 10 λεπτά. Μία περίπτωση λοιπόν δίνει. Α, ευνοημένη. Δίνει, βέβαια, σε δίνει ένα πέναλτι ανύπαρκτο στο 13. Καλά. Σε βάζει μπροστά στο σκορ. Ναι. Σε βάζει μπροστά στο σκορ. Αν το δώσει, δεν θα είναι 1-0. Να τα ακούτε, παίκτες του Άρη, γιατί επόμενη... δεν κάνατε 2 και 3-0. Ναι, άλλο έτσι, να τα ακούτε. Άλλο, καλά του χιγέσαι. Εγώ το είπα. Ότι καλά σου χιγέσαι. Εγώ είπα ότι πρέπει να κερδίσει. Κάντε 3-0 στο 70 και μετά σου δώσει 2 πέναλτι. Τα λέμε όλα. Ναι. Έτσι, στην άλλη την περίπτωση, το 93 δεν προλαβαίνει να αντιδράσει κανένα. Γιατί αν έδινε και ένα ακόμα πέναλτι στο Παναθηναϊκό όπω έδισε εσένα, θα ήταν. Αν συμφωνούν και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός να ξαναγίνει το παιχνίδι με ξένο διαιτητή. Να ξαναγίνει με ξένον διαιτητή. Αφού είναι τόσο καλύτερος ο Παναθηναϊκός, να τους δούμε. Γιατί εγώ λέω είναι. Να ξαναγίνει όμως καλύ... και το παιχνίδι, παιχνίδι. Άρης ΠΑΟΚ με σπάθα το 10. Ω, με ξένο διαιτητή. Με ξένο διαιτητή τότε. Δεν υπάρχει τίποτα. Α, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Τότε δεν θες ξένο διαιτητή. Τίποτα δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο μας γι' αυτό. Ωραία. Είναι μια ωραία εφεύρεση των ΙΕΚ των δικών σας των δημοσιογραφικών. Πολύ ωραία εφεύρεση σε ένα μάτς που δεν κάνατε ευκαιρία. Φάση. Φάση δεν κάνατε. Okay. Λοιπόν, προχώρα στα επόμενα για το μάτς του Πάω. Πάνω σε θυμίσω ότι μέχρι εκείνο το μάτς έχουμε πορεία πρωταθλητισμού. Και τι έγινε. Βάζαμε συνεχόμενα γκολ, κερδίζαμε συνεχόμενα όλες τις ομάδες. Ναι. Επίσης, σε θυμίσω ότι στο 12ο δευτερόλεπτο, επειδή κοίταξε ο Γκαρσία ένα παίχτη του Άρη, τον έδωσε και πολύ ωραία η προπαγάνδα σας. Στέλνοντας προπαγάνδα, τώρα φίλε, είστε πρωταθλητές. Το 11ο λεπτό είστε θα σου βάλω γιατί δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
Και σε γιατί... όλους σας, είστε αδελφάκια του Κέμπερς. Μου λέει για και σου δείχνω την έξω από την περιοχή. Εντάξει. Και σου λέω ότι στο μάτς θα σου βάλω και τον... Ο Καραλής ήτανε, που το λέει ακριβώς το ίδιο, στο 11ο λεπτό, για τον ίδιο λόγο που έφαγε ο μεγάλος ο Γκαρσία κίτρινη κάρτα, τρώει ο Κόκε. Αλλά εκεί, για τον ίδιο λόγο, και το λέει ο Καραλής, για τον ίδιο λόγο που ο Γκαρσία, θα στο φέρω να το ακούσει, θα το βάλεις. Όπως έβαζες του τέτοιου, αύριο θα στο φέρω. Αύριο θα στο φέρω, στο 11ο λεπτό είναι. Με 9, 10 λεπτά, αν θυμάσαι καλά, με 9 τελείωσε. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Στο 75 και στο 80. Άρα, έκανες λοιπόν, φάση. Όπως το λες εσύ. Μήπως έκανες φάση μέχρι το 75. Αφού ζητάς να ξαναγίνει. Μήπως έκανες φάση και δεν ήταν κόκκινη. Δεν μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει τάσο. Γιατί σε κοιτούσα και σφύριζε. Τι λες, ρε φίλε. Ο Σπανάθας που ήσασταν οι δούροι ήπιοι του Γιάννη, του αφεντικού σας, του Γιάννη Κόντι. Ήτανε κανένα πέναλτι που δεν σε έδωσε διαμαρτύρες, έβαλε κανένα γκολ offside ο Άρης. Έβαλε κανένα γκολ offside ο Άρης. Δεν χρειάζεται. Έβαλες ήταν κανένα πέναλτι που δεν στο έδωσε. Να βάλει γκολ ο Άρης ή να μην διαμαρτύρεσαι κανένα πέναλτι που δεν στο έδωσε. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρεσαι. Διαμαρτύρομαι γιατί τα πάντα από το πρώτο δευτερόλεπτο τα σφύριζε υπέρ σου. Σου έδινε συνεχόμενες ευκαιρίες να μπαίνει στην περιοχή με στη μένα. Με επιθέσεις που δεν έπρεπε να κάνεις, με όλα τα φάλη υπέρ σου, με κομμένα offside, με τα πλάγια δικά σου. Στο 4-1, δηλαδή. Στο 4-1 από ο Καλόπουλος, από την τετράδα του Άρη, οι τρεις στο 20 είχαν τρεις κάρτες, ήταν ωραία. Οι τρεις από τους τέσσερις είχαν κίτρινη κάρτα. Ένα, εκεί ήταν ωραία. Το τι ένα, ωραία το που ένα, είναι. Δεν το άλλο, εκεί ήταν η δύναμη της Τούμπας που τα στο αμυντικό, στο τείχος. Η δύναμη της Τούμπας. Στο τείχος. Στο τείχος έδωσε πέναλτι, ήταν δεν η δύναμη της Τούμπας. Τι ωραία ήταν. Και τη βουτιά του Βιερίνια πέναλτι. Την έχεις νιώσει πολύ καλά εσύ. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται κανένας Καλόπουλος. Αυτό που όντως εγώ το λέω. Να σου sorry. Τη δύναμη της Τούμπας, φίλε Ζάχου, την έχεις νιώσει και εσύ και οι συνοπάδες σου όλα τα χρόνια. Και εσύ την ένιωσες το 10. Κατάλαβες. Πολύ ωραία. Μπράβο, την ένιωσες. Εγώ την ένιωσα τη δύναμη του Χαριλάου το 10. Πολύ ωραία την ένιωσες. Σαν δούριος ύπος του Παναθηναϊκού ο Άρης. Αυτά είναι με πολύ ωραία. Με Γιάννη Κόντι. Πολύ το ωραία. Το κουμπάρο του πατέρα. Ναι, γενικό... Γιατί δεν πήραμε το κύπελο του κουμπάρου του πατέρα το 10. Να γιατί δεν το πήραμε. Γιατί άλλοι παίρνουν κύπελα με τον Ολυμπιακό. Εκτός αν δεν θες. Όχι, να του σταματήσω. Okay. Όχι, να απαντάω. Ναι, ναι, σωστά. Να απαντάς. Ναι. Αλλά να ρωτάω πρώτα. Σωστά, σωστά. Να μην κάνεις καμιά ερώτηση σιδηρόδρομο τρεις μέρες. Γνωριζόμαστε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Ξέρω τι θα πεις. Ποιο πριν θα ολοκληρώσεις. Και εγώ ξέρω τι θα πεις. Ξέρεις τι θα πω πριν ολοκληρώσω. Γι' αυτό προτρέχει. Και εσύ προτρέχει. Εντάξει, okay. Αυτό έχεις δίκιο. Δεν είναι καλό αυτό για τον ακροατή. Ωραία, σωστό. Το δέχομαι. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο. Γενικό κουμάντο του 2010 στον Άρη. Αυτό που έβαινε τις καραβιές με τους Ισπανούς και τα λοιπά και πληρώνανε τη μετά. Σωστό, έτσι, και σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστά τα λέω. Έτσι. Καραβιές ο και έφερε και πολύ καλούς παίκτες. Ναι, και πολλούς. Και πολλούς καλούς, αλλά το πρόβλημα τον έφερε πολλούς. Ναι, αυτό σωστό. Για ευνόητους λόγους. Νομίζω λοιπόν, και στον ΠΑΟΚ τώρα αρκετοί έρχονται. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ήταν ο Γιάννης Κόντης, γι' αυτό είναι και πρόβλημα. Εδώ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει Κόντης όμως. Ήταν ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος ήταν κουμπάρος, κουμπαράκι του πατέρα, του πολεμητοχικού πατέρα. Πού βγαίνει αυτό? Από πού βγαίνει ότι ήταν κουμπαράκι του πατέρα? Εγώ το λέω. Α, εσύ το λες. Ναι. Ίσως ο γάμο πάντρεψε. Όποιος, το ξέρω, το γνωρίζω. Ναι, όχι, τι πάντρεψε, δεν το ξέρω. Το γνωρίζω, αγόρι μου. Πάντρεψε αν τον το πατέρα. Όχι, δεν πες μου, αφού το γνωρίζει τι είναι. Κουμπάρι είναι, ρε φίλε. Ναι, τον πάντρεψε, πάντρεψε τον πατέρα ο Κόντης. Ωραία. Δεν το ήξερα αυτό, να μαθαίνω. Επίσης κουμπάρος μπορεί να γίνει και άμα αυτοίσει το παιδί, να σου πω. Μα δεν το ξέρω, δεν ρωτάω. Άρα το βάφτισε ή πάντρεψε. Σου λέω και την άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω αν του βάφτισε κανένα παιδί. Έτσι. Αν μπράβο. Κουμπάρι είναι πάντως. Έτσι. Και γενικό κουμάντο είχε το συγκεκριμένο κύριο. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια μέσω κάποιων DVD, κάποιων Κοριόπουλος κτλ. Ναι. Αποδείχτηκε ο συγκεκριμένος διαιτητής για ποιον έπαιζε, υπέρ πιανού έπαιζε. Είπαν για να πάρει το συγκεκριμένο μάτς. Για ποιον να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ωραία. Γι' αυτό ονομάστηκε και μετατράπηκε σε Σπανάθα. Ωραία. Ο συγκεκριμένος κύριος. Σπανάθα από τα δικά σας. Μόνο εσείς. Παλιά. Όχι, να απαντήσω αυτό. Αφού ήταν κουμπάρος και τέτοιο και έπρεπε. Συγγνώμη, εφόσον ήταν κουμπάρος του και τον έπαιξε για αυτόν, γιατί δεν με έδωσε το κύπελο ώστε να μείνει ο κουμπάρος του άλλα 10 χρόνια στον Άρη, κυπελούχος, δεν τον κουνούσε κανένας. Γιατί του δεν το έδωσε το κύπελο στο ΆΚΑ? Ή μήπως αν έχανε το κύπελο ο Παναθηναϊκός, αν έχανε θα γινόταν τίποτα, θα πηγαίναν στην Παιανία και θα τους ρίχναν κορνέδες? Ναι, γιατί είχα μια 30 κύπελο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Από την αγανάκτηση που είχε ο τότε Παναθηναϊκός πολεμιστολικός. Σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι. Είχε το Ολυμπιακός, έπαιρνε συνεχόμενα double πρωταθλήματα κτλ. Ήρθε ο πολεμιστολικός. Αλαφούζο, πατέρα και τα λοιπά. Απάντηση ικανοποιεί, οκ. Okay. Ναι, θα σου πω. Βρήκανε συμμάχους. Ναι. Βρήκαν συμμάχους και αυτό είναι νομίζω μια ρετσινιά. Το ότι είχε Γιάννη Κόντι
ναι. μέσα στη γενικό αρχηγό στον Άρη. Όπως η Ρετσινιά για μένα είναι ο Γκαγκάτσης ναι. όταν είχε έρθει με Ζαγοράκι. Σωστά. Να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έτσι. Σε χρησιμοποίησε mm-hmm. όσο ήθελε, mm-hmm. σε πήγε τελικό, σε έκανε, σε έριξε, mm-hmm. σέρανε. Και στο τελικό, ρε φίλε, εγώ δεν είδα κανέναν Άρη να παίζει σαν ομάδα που έχει να πάρει, που έχει να πάρει 40 χρόνια τίτλο. Τρεις φάει ο Παναθηναϊκός, τρεις ο Άρης. Και έφαγε γκολ από τα 60 και μέτρα. Είδα ένα γκολ φθηνό που ναι. βαράει ο Λέτο, ναι. η μπάλα πάει με 3 χιλιόμετρα. Του Σιφάκη. Και του Σιφάκη και το πνίγει, και το πνίγει ο Σιφάκη. Το πνίγει σωστότατο. Αλλά αποφάσισε από τρεις είχαν και οι δύο. Τρεις. Ναι. Το καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων 30 χρόνων. Μαζί. Έτσι. Τρεις φάει σίγηση, εγώ το δέχομαι. Ναι. Δυόμιση. Έχει πολύ κόσμο. Κατέβασες... Ας ο κόσμος δεν μένει. Όχι, εντάξει. Παίζει ρόλο. Κατέβασε πολύ κόσμο. Ας είχα 5.000 και ας το έπαιρνα. Και μπράβο σου. Ας είχα 5.000 και ας το έπαιρνα. Αλλά ο κόσμος, όπως βλέπεις, και οι φάσεις ναι. δεν δίνουν τον τίτλο. Φυσικά, μα τώρα στο λέω. Όταν μια ομάδα έχει να πάρει, το λέω. Τότε ήσουν 40 χρόνια άτιτλος στο κύπελλο. Τώρα είμαι 48. Έτσι, όταν μια ομάδα έχει να πάρει 40 χρόνια τίτλο, μπαίνει μέσα και κάνει 15 φάσεις. Από μια ομάδα, να ολοκληρώσω, από μια ομάδα που έχει αυτό το θεσμό στο τσιπάκι του και έχει 20 κύπελα. Ναι, αλλά παίζω στην έδρα του αντιπάλου και παίζω με. Ο Παναθηναϊκός έχει εκείνη τη χρονιά τον αρχηγό της ενεργή αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας έχει μέσα. Ενεργή αρχηγό Εθνικής Βραζιλίας. Έχει Σιμάο, έχει Λέτο, έχει Καραγκούνι, έχει Ξαλπικίδη, έχει. Δεν ξέρω και τι έχει άλλους. Δεν τους θυμάμαι κιόλους. Να μην τρελαθούμε. Γι' αυτό σε πήγε. Τι. Τέλος πάντων. Το καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων 30 χρόνων είναι. Ναι, εσύ, που πληρώνει εσύ, τώρα εσύ, τα πέσια βέβαια. Δεν σε νοιάζει αυτό. Κάτσε να σε νοιάζει, πάρει το μαστραπάρε. Καλά, αν μπορώ. Ναι, εσύ, ο άλλο τι είναι. Μα εσύ είχε παιχταράδε, είπε. Και εγώ είχα καλού παίκτε. Και εγώ είχα καλού παίκτε. Ναι, και σου λέω ότι ο καλύτερο ο Παναθηναϊκό τον πάτησε μοιρασμένο. Και εγώ πέρσι μέσα στο σπίτι τη Χάρτινη το πήρα. Αυτό το Παναθηναϊκό τι έπρεπε δηλαδή να τον κάνω και ο γιο. Σήκωσα το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο μέσα στον Αττικό ουρανό και ο, μπράβο σου, συγκρίνει την περσινή ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό αυτό να του 10. Άλλο σοβαρά μιλά τώρα. Άλλο λέω, Ρεζάχο. Τι άλλο λες? Λέω το μέγεθο ότι μια ομάδα που έχει να πάρει 40 χρόνια τίτλο ναι. κάνει 15 φάσει έναντι μια ομάδα. Κάναμε και 2,5 κάναμε 30 κύπελα. Μα δεν έκανε ο Παναθηναϊκό 15 και εγώ 2,5. 2,5 έκανε ο Παναθηναϊκό και 2,5 εγώ. Έπρεπε. Εγώ επιτυχία το θεωρώ αυτό. Για να ολοκληρώσουμε και πάμε στον break. Ο Παναθηναϊκό το 10. Ναι. Ήταν γραφτό, αποφασισμένο να πάρει τον double. Ναι. Τέλος. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, με οποιοδήποτε πάμε, τίμημα. Πάμε στο break. Πάμε στο break. Τα τελείωσες όλα αυτά. Μετά. Α, μετά έχεις κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια δικό σας. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αφού φυσικά και ο Τάσος ολοκληρώσει με τον σχολιασμό του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 3/4 δικά σας, ώστε να σχολιάσουμε. Μπορεί να παίρνει ο κόσμος σε μια σχολιασμό. Όταν υπάρχει κενό, σωστά. Μπορούμε να το κάνουμε. Ακριβώς, και όσοι κρυφακούτε. Ανοιχτά. Ή είστε ντροπαλούρδες και κρυφακούτε. Επικοινωνία με τα μηνύματα. FM κενό, σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-20-6. Μόνο 1 και 19 το μήνυμα, να ξέρετε. Συν ΦΠΑ και τα λοιπά. Break. Και ερχόμαστε. Τι είναι 19 προς την ενότητα. Επιστρέψαμε μετά το. Μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν κάναμε στις 8.30 οπότε. Έτσι διπλό. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια και 69-45-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος θέλει να πει κάποια πράγματα. Αν έχουμε γραμμή, καλώς. Αν δεν έχουμε, έχουμε. Να πάρουμε το φίλο γιατί περίμενε. 7-8 λεπτά η όμοια υπομονή έδειξε. Τον άκουσα στο διάλειμμα που πήρε. Λοιπόν, βάλει λίγο χαλάκι, καμιά κομματάρα. Βάλει κανένα πέρσικα. Να παίζει από κάτω. Αυτά τα από το δικό μου. Το Thunder. Μπες στο φάκελο και τρέχεις θα δεις. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τάσο και κύριε Ζάχου στην πιο ερωτική πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, γίνεται. Καλησπέρα σας. Πώς είμαστε? Πύρινος ο λόγος σου κύριε Τάσο σήμερα. Τον έχεις κατατροπώσει το Ζάχο με το Γιάννη Κόντι. Εκτός από κουμπάρος από βαφτίσια, ήταν και δεύτερος καπετάνιος με τον καπετάν Γιώργη τότε. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, και γιατί δεν πήρε το κύπελο Άρης όμως? Κοίταξε, εγώ ναι. Μ' άρεσε η τοποθέτηση του Τάσου, είναι κατατοπιστικός. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Να απαντάμε όμως. Κάτσε, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Ναι, το ξέρω, καλά το ξέρω. Τάσο, να σε ρωτήσω. Θα στη φέρει. Να σε ρωτήσω, Τάσο, μήπως γνωρίζεις για εκείνη... Για εκείνη τη συνάντηση, έχω απάντηση, Ζάχο μου, έχω θα απάντηση. Μου την μετά, θα περιμένω. Ναι. Τάσο μου, μήπως ναι. γνωρίζεις εσύ να μου πεις για εκείνο το 1-2 με την κεφαλιά του Ολισαντέμπε ναι. τότε. Ναι. Μήπως σε ποιο μπουγατζατζίδικο στην Τζιμισκή
έτρωγε μπουγάτσα ο Γιάννης, τον μπουγατσαζίδικο του Γιάννη του Γαλανομάτη, μαζί με τον Μάκη και τον Διονύση. Ναι. Τη θυμάσαι αυτή τη συνάντηση? Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, όχι, δεν την ξέρω καν αυτή τη συνάντηση που λες. Τον μπουγάτσα θα είναι. Δεν ξέρω τώρα τι λέει, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά δεν το ξέρω. Για το 1-2 του Ολυσαντέπε, εκεί που χάλασε το σερί και θύμωσε ο Μεγαλοφρύδης ο παππούς μετά. Και έστειλε το γλου. Εσύ που τα γνωρίζεις όλα και το παίζεις πονηρός, σε ποιο λεπτό μπήκε τον γκολ του Ολυσαντέπε? Νομίζω ότι πήδηξε, δηλαδή ο Λεωνίδας, ο Γλομπούλης, ο Λεωνίδας. Ναι, ρε, πόσο ύψος είχε από το Μανώλη? Ο Λιζαντέμπε, ο Μανολάκης, σε ποιο λεπτό, ναι, έβαλε τον γκολ? Θύμισε μου, ήταν λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής της. Όχι, το έβαλε και σφύριξε. Το έβαλε και αυτό θέλω να μου πεις, ναι. Μήπως θυμάσαι για εκείνη, ποιος ήταν προπονητής? Ο Άγγελος νομίζω ήταν. Στην ομάδα της καρδιάς σου. Να σου ρωτήσω κάτι. Ήταν εκείνη τη χρονιά επειδή σε έχω για άνθρωπο με υψηλό IQ βάσει το πρόγραμμα. Ταπεινός οδηγός είμαι. Άκουσε με λίγο τώρα. Άκουσε με λίγο τώρα. Έτσι. Θεωρείς ότι ένα ματς μπορεί να το ρισκάρει κάποιος, εάν είναι επιλείψιμο, θα πω εγώ, προσέχω τη ραδιοφωνικά γιατί έχει και ρουφιάνους, αν είναι επιλείψιμο θα το κάνει αβαβά και θα σφυρίξει ο διαιτητής? Και αν ο Μαυρούκος, ρε φίλε, γιατί αυτοί είναι και, δεν βλέπουν και καλά, φοράνε φακούς σε παπούτσια. Πολωνός ήταν, με πολωνικό διαβατήριο ήταν. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, τώρα όλοι ζαντέμε. Εθνική Πολωνίας έπαιξε. Και ο Αντετοκούμπο, να πούμε, Έλληνας είναι ο άνθρωπος και μπράβο του και μαγκιά του και του βγάζουν το καπέλο. Αλλά δεν έχει τα χρώματα τα ελληνικά, καταλαβαίνεις τι λέω. Έτσι. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Εγώ για τον Αντετοκούμπο είμαι περήφανος που είναι Έλληνας. Κάποιοι άλλοι λένε κάτι άλλο. Κάποιοι συνοπαδοί σου. Έτσι, γίνανε ρατσιστές κατά αυτού του διαμαντιού. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Τάκης έκανε ένα λάθος. Ναι. Τάσο, ναι, τι θα πρέπει, ναι, να το κάνουμε, ναι, στο, ναι, απειρόβλητο. Ναι. Άκου τώρα, οδηγία του Μπαρμπασάβα. Δεν είναι ένα μάτσο το οποίο είναι επιλήψιμο. Δεν το τελειώνει το 97 και σφυρίζει τη, κατάλαβε. Γιατί έχω για έξυπνο άλλο. Εκτός αν δεν είσαι ο δικός του Μπαρμπασάβα και είσαι ο δικός σε κανένα νεκροφόρα του Μπαμπούλα. Και μα το παίζει έτσι, κατάλαβε. Γιατί από ό,τι σε κόβω από το. Από Θεσσαλονίκη κάτι λίγα ξέρω, δεν ξέρω και πολλά. Από την ιδιομορφία έτσι της φωνής σου και τα χαρακτηριστικά που μιλάς, σε κόβω για ψηλοδυτικό, να πούμε, κατάλαβες. Έτσι, ψηλοδυτικά σε κόβω στη Θεσσαλονίκη να είσαι, να μην κατάλαβες. Κοίταξε, επειδή σε ακούει και ο θείος ο Νίκος τώρα επί της αναπαύσεως, ναι, σε ακούνε και στο κορδελιό, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, εγώ σε ρωτάω εάν γνωρίζεις κάτι. Σου απάντησα. Από πού? Σου απάντησα. Οδηγία του Μπαρμπασάβα. Από πανόραμα. Ναι, από πανόραμα ξέρω την αναπαύσεως. Ψηλά. Κοίταξε, έχω ένα πολύ καλό φίλο, ναι, που η βαφτισιμιά του είναι στο πανόραμα, ναι, και με είχε πει αυτός ο φίλος μου όταν είχε μετακομίσει εκεί, ναι, δεν είχαν, ξέρεις, αποχέτευση, είχαν βόθρους. Γιατί άκουσα τώρα και τη διαφήμιση που είχατε, παιδιά, και το θυμήθηκα, γι' αυτό ήθελα να σας πω. Εννοείς αυτή τη συνοικία επάνω σε βουνό δεν είναι το πανόραμα? Νομίζω, ναι. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ μένω στην Καστέλα, μένω λίγο πιο κάτω από τα σενά του προφήτη Ηλία. Εντάξει, ερωτικός μετανάστης είμαι. Πάνω από την Κασάνδρα στην Ολυμπιάδο, εκεί στην Καστέλα, ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Τάσο. Εκείνο εκεί το μάτς, τι πιστεύεις εσύ, πώς πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και το στέρισε το σερί του Μεγαλοφρύδη, του Μεγαλόκαρδου? Εγώ να σε ρωτήσω για το χθεσινό offside λίγο, γιατί μιλάτε για το πέναλτι του Βιερίνια, για την αποβολή. Κοίταξε, ήταν σε οριακό, ήταν σε οριακό σημείο. Του Τραγιάνου, ναι, σε οριακό σημείο. Πώς γίνεται, ήτανε, ρε, σε οριακό σημείο. Σε οριακά σημεία φέτος να έχεις πάρει 8 βαθμούς και άμα βάλουμε μείον 8 βαθμούς που έπρεπε να είσαι και τους δύο που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, 10 βαθμούς κάτω έπρεπε να, 16 βαθμούς έπρεπε να σε πέναλτι. Καλά, ρε Τάσο μου, τώρα τι να λέμε. Και εσύ πήρες πέναλτι αλαμπόνιεκ πρόπερση από τον Κίζα. Άσε τώρα, μην μιλάς τώρα για τα πέναλτι. Μιλάω. Τέλος πάντων, γράψα τη ιστορία στην Ευρώπη. Εσείς, η Γιουβέντους και εκείνο εκεί το τάκλιν του Καλιτζάκη στον Αλεξανδρή, τότε έξω από την μεγάλη περιοχή. Πρέπει, ρε φίλε, να σε πήραν τα ντουμάνια του Λουκουμόσκονη από το καράβι, να ξέρεις εσένα.
Κοίταξε. Σίγουρα η, κοίταξε. Η σκόνη από τις κουραμπιέδες, η λουκουμόσκονη που είχε εκεί πέρα. Χριστούγεννα το, έχουμε ρετάσο. Δηλαδή, το καράβι από, το, από τα φετικό εσύ δεν θα ήσουν χαρούμενος. Πρέπει να σε πήρε, ρε φίλε, η λουκουμόσκονη. Εσύ δεν θα ήσουν χαρούμενος αυτό το διάστημα, δηλαδή Χριστουγέννων, μελομακάρονα, σκόνη από κουραμπιέδες. Άκου λέει, αλλά άλλο Χριστούγεννα, ρε φίλε, τον Ιούλιο δεν έχουμε Χριστούγεννα. Εντάξει ρε Τάσο, πες ότι πήγαινες με το παλιό το ημερολόγιο. Μέρος στην καρβάλα, στην καβάλα βρίσκεις ρε παξιμάδι. Δηλαδή, κάτσε ρε Τάσο δηλαδή, γιατί μου το χαλάς τώρα. Δεν μου λες ρε Τάσο, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έτσι δηλαδή και θέλω να με απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Πάντα. Πολύ αγαπιέστε. Πάντα. Δηλαδή επειδή ο Ζάκος είναι καλό παιδί και βλέπω ότι δύο μέρες τώρα τον τρολάρες πολύ άγρια. Από ό,τι κατάλαβα αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο, δεν λέει ότι το έκανα το πέναλτι. Έδωσε διαιτητή. Δεν παραδέχεται. Έκανα πέναλτι, είπε. Τι θες να πει, ρε φίλε, αλλά υπογράψει κανένα. Δεν είπε ότι ήτανε, δεν ήτανε. Αλλά δεν μου λες, ρε Τάσο, επειδή είναι και ο Ζάχος δίπλα τώρα. Ναι. Έχω μία τελευταία επιθυμία. Ναι. Εκείνο το ηχητικό ντοκουμέντο, το κόλικο ντράχμι, πάρε απόψε βράδυ κότς, πού να στείλω την μπάλα, και τον λέει ο Ντούντα, Στεφάνη αγόρι μου, σίδερο. Υπάρχει μήπως πουθενά αυτό, να τα ακούσουμε και αυτό. Καλά, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήταν. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ήταν εκείνο. Εντάξει, δεν είναι. Τι ήτανε, Ζάχο? Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Ζάχο. Ναι, την καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Κάνε το σχολιασμό σου, ρε Τασούλη. Τώρα κλείνω. Να σε καλά. Αγοράκι μου. Πάντως, να θυμηθείς να πεις στο Φαταούλ το αφεντικό σου να πάρει τροπεωθή και να βάλει την κατάκτηση του Champions League. Έτσι. Και το φετινό Europa League που θα πάρεις σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Και κάτι δεύτερο, αφού πιάνουμε και τον μπάσκετ. Έτσι, ο καλύτερος βασκεμπολίστας που είχες ποτέ οδηγία του Μπαρμπασάβα ήταν ο Μανιάτης στο τελικό με την Τρίπολη. Εκεί που κάνανε μετό οι συνοπαδοί σου στην απονομή κυπέλου. Εκεί που έφτιαξες και το δορυφόρο, τη δική σου ομάδα την Τρίπολη. Κατάλαβες. Ο Μανιάτης ήταν ο καλύτερος μετά τον Ντόμιτς, έτσι, και τον Ντάρπλη που είχες, ο καλύτερος βασκεμπολίστας σου ήταν ο Μανιάτης. Ούτε ο Σπανούλης τέτοια μπλοκ δεν έκανε. Πάντως την επόμενη φορά που θα βγεις. Να μας πεις και γιατί δεν πήρε ο Άρης το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό, αφού είναι τόσες στενές σχέσεις. Του το έδωσε το ψευτοκυπελάκι να το πάρει και να μείνει άλλα πέντε χρόνια ο Κόντης και να φέρνει τις καραβιές. 23-10-287-888. 69-45-287 για 3 οχτάρια. Πάμε στον επόμενο. Κεντροπαλούλιδες ή όσοι κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Σας αγαπάμε και εσάς. Δεν είναι κακό. Πάμε στο φίλο. Φίλε, στον επόμενο. Καλησπέρα. Φίλε. Τι ωραία φωνή. Παιδιά, ο Παύλος είμαι. Καλά, είμαστε. Γεια σου, ρε Παύλο. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, ρε Παύλο. Γεια. Καλά, είσαι, αδερφέ μου. Θα βοηθήσω λιγάκι τους φίλους τους Αριανούς και τον φίλο τον Ολυμπιακό που νοιάστηκε πιο που τη ρώτησε ο Πάνε που να στείλει την μπάλα. Πρώτα-πρώτα κάνει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό λάθος όποιος θυμάται έτσι αυτή τη φάση, γιατί εγώ είμαι μπασκετικός παόξης. Ηλικία, αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε. Είμαι 52, είμαστε φίλοι. Ζάχο, παίζαμε Πασκαλίτσα κόντρα. Α, ο Πασκαλίτσας. Ωραία, ωραία. Άρα και λίγο μεγαλύτερος, οπότε θα θυμάσαι καλά. Πάμε. Ζάχο μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρεις από μπάσκετ. Ο Μπάντε λοιπόν ρώτησε στην επίθεση τι σύστημα να ακολουθήσει. Όχι, ήταν βολές. Αλλά αφού το θέλετε, άσε με να σου πω. Ναι, ήταν βολές. Ναι, μετά πήρε φάουλ και ρώτησε τι να κάνει τη βολή. Ναι. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι ο Μπάνε πήρε την εντολή να μην τη βάλει την εμβολή, το λάθος που είχε κάνει εκείνη τη χρονιά ο Άρης είναι ότι βγήκε τρίτος, ήταν όμιλος τεσσάρων ομάδων και ήταν με βαθμολογία. Ο Άρης λοιπόν έχασε και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό και δεν νοείται ένα μεγάλο σωματείο όπως είναι ο Άρης στο μπάσκετ να ζητάει και να περιμένει τη βοήθεια του ΠΑΟΚ για να παίξουν μαζί στο τελικό. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι, άκουσε. Έτσι, μπράβο. Επειδή το θυμάμαι πολύ καλά. Και σε ξαναθυμίζω. Θα σε βοηθήσω με αυτό που θα πω. Θα σε βοηθήσω. Ναι, εγώ ήμουν μέσα σε όλα τα παιχνίδια. Τότε η τετράδα, δηλαδή αυτοί που τερμάτιζαν στις πρώτες τέσσερις θέσεις, μετέφεραν, κάνανε πρωταθληματάκι και μετέφεραν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Την τελευταία. Δεν το θυμάσαι αυτό, θα σου το θυμίσω. Την τελευταία αγωνιστική. Σφάχτηκε ο Πανιώνιος, πρόσεξε θα σου πω, και κέρδισε η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι που έπαιζε, αλλά σφάχτηκε ο Πανιώνιος, ώστε να μην μπει ο Πανιώνιος και να μπει η ΑΕΚ. Διότι ο Άρης με τον Πανιώνιο είχε δύο νίκες, ενώ με την ΑΕΚ είχε μία. Είχε δύο νίκες. Ενώ με την ΑΕΚ είχε μία νίκη και μία ήττη. Μία ήττα. Έμπαινε με ένα βαθμό λιγότερο, δηλαδή στα play-off. Έτσι. Κατάλαβες. Άκουσε λοιπόν τι είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά
Πάει ο ΠΑΟΚ, ερχόμαστε από το Πατινουάρ, από τη Γενέβη με το κύπελο. Ο Άρης έρχεται από τον αποκλεισμό, από την τελευταία αγωνιστική από τη Σκαβολίνη. Έτσι ακριβώς. Και παίζουμε τελικός πρωτεθλημάτος, ο οποίος ο Άρης προηγείται 2-0. 2-0. Κάνει 2-2 ΠΑΟΚ. Άδικο, γιατί για μένα άδικο, άσε να μιλήσω. Για μένα άδικο, γιατί το πρώτο μάτι της χρονιάς που έληξε 73-72 έγινε φάουλ από το Γιαννάκη στον Πάνε Πρελεβή στην τελευταία φάση και χάσαμε άδικα. Με δύο ήττες πάμε λοιπόν αυτό με τον Άρη. Το κερδίζουμε τους δύο πρώτους Κερδίζουμε τους δύο πρώτους αγώνες, είμαστε, ερχόμαστε με φόρα και παίρνει ο Θεός το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στα επόμενα δύο παιχνίδια από μια κάφα του Κεν Μπάρλου και μια... του ακατανόμαστου. Γιατί ακατανόμαστο και του Φασούλα, πέσω, δεν πειράζει. Ναι, του ακατανόμαστου, του ακατανόμαστου. Εμείς οι μπασκετικοί ΠΑΟΞίδες δεν λέμε αυτό το όνομα. Λοιπόν, και παίρνει το πρωτάθλημα του ήταν του ΠΑΟΚ και το πήρε ο Άρης και μπράβο του. Είναι το τελευταίο πρωτάθλημα. Το τελευταίο που πήρε. Το πήρε ο Άρης και δεν θα ξαναπάρει από τότε, γιατί παίρνετε, ρίξαμε πολλές κατάρες τότε εμείς και δεν μπορεί από τότε. Είπαμε, όχι, όχι, δεν είναι κατάρες, είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είδες που τα θυμάσαι λίγο. Πρωτοστάτησαν μετά από αυτό, ούτως ώστε να γίνει ο ΕΣΑΚΕ, δηλαδή να γίνει επαγγελματικό το μπάσκετ. Ναι. Οπότε βγάλαμε μόνοι μας. Για να τελειώσουμε, άραγε καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και επέλεξε τον Ολυμπιακό στο τελικό, γιατί ακόμα και το τριάβρα της ομάδας σου μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο τελικό. Άρα το λες ότι επέλεξε όμως, το παραδέχεις ότι επέλεξε. Μα είναι δικαίωμά του να επέλεξε, αυτό σου λέω τόση ώρα. Ας πάρε και δεις εσύ την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και μην περιμένεις τι θα κάνω πριν την τελευταία. Μα εγώ δεν είπα, ότι δεν είναι σωστό αυτό που λες, αλλά και εσύ, λες ότι επέλεξες. Άρα έκατσε να χάσεις. Έρχεται λοιπόν ο προπονητής σου, καταστρέφει τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, φεύγει κάτω, μένει άνεργος ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά κάνει ψιστήρι στον Κόρφα για να τον πάρει κάτω. Και ευτυχώς ο Τζον δεν τον άκουσε και δεν πήγε στον Αυτά όσο αναφορά για τον Ιωαννίδη, επειδή πάλι το ίδιο σχόλιο θα κάνω, δεν με ακούτε τα προηγούμενα χρόνια και λογικό γιατί είστε παοξίδες. Λοιπόν, για τον Ιωαννίδη, όσα έχω σούρι, σε εισαγωγικά το σούρι. Στον Ιωαννίδη νομίζω άλλος Αριανός δεν έχει σούρι. Να τελειώσω κάτι για το φίλο τον Ολυμπιακό, για το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν θύμηση και μυαλό. Να ολοκληρώσει για να πάρουμε και τους επόμενους. Ναι, ναι. Ο μεγαλύτερος λέει τελικός κυπέλου είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός που βαρούσε 20 πέναντι. Επειδή έχουν θύμηση εκεί στο λεκανοπέδιο Κουνουπιό, ο ημιτελικός ήταν Ξάνθη ΑΕΚ, η σφαγή του αιώνα μέσα στην Ξάνθη και προκρίθηκε η ΑΕΚ μέσα στην... στο ΆΚΑ στο τελικό και το άλλο το σωματείο για να κερδίσει τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας που είναι η ομάδα μου ο ΠΑΟΚ έφτασε να παίζει ο ΠΑΟΚ στο 120 στην παράταση με 9 παίκτες και να βάλει γκολ με χέρι ο Ντάρμπισιρ. Τέτοια μεγαλεία και τέτοια κύπελα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είσαι να ξέρεις. Ωραίος, Παυλάρα, μου στα δίμησες. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Παυλάρα. Με έκανε εντύπωση για το πώς περάσαν και δύο στο τελικό. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Του ημιτελικού, στον τελικό το θυμάμαι και με έκαναν εντύπωση οι μπασκετικές του γνώσεις, μάλλον οι αναμνήσεις, οι θύμησες. Ναι. Πάμε λοιπόν, στον επόμενο φίλο να μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας παιδιά. Γεια σας φίλε. Κοίταξε λίγο, Ζάχο. Ναι, ακούω. Ό,τι πήρες φίλε, πάντα κόντρα με τον ΠΑΟΚ τα πήρες. Δηλαδή έχεις ένα κύπελο. Στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος. Ποτέ δεν πήρες κάτι από ομάδα της Αθήνας. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο πήρε τελικό, συγγνώμη, το πήρε με τον ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ, στο μπάσκετ από ποιους θα έπαιρνα, δεν παίζανε οι ομάδες Αθήνα. Από τον ΠΑΟΚ τα έπαιρνες, δε φίλε. Οι ομάδες Αθήνας δεν παίζανε, μόνο ΠΑΟΚ ήταν. Μιλάμε για δυνατά. Όταν μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, την έκανε πίσω. Ένα λεπτό. Τότε όταν έπαιζε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που διεκδικούσε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να σου θυμίσω μία μικρή λεπτομέρεια. Περίμενε. Μία μικρή λεπτομέρεια ότι ο Γιαννακόπουλος είναι στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού από το 79. Εκεί είναι, ρε φίλε. Δεν ασχολούταν. Ήταν εκεί και δεν ασχολούταν. Εγώ δεν 90, ποιο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό υπήρχε. Είχαν, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ ήταν, ο Άρης ήταν ο ΠΑΟΚ, τα ονόματα τα μεγάλα. Δεν κατάλαβε. Υπήρχαν σαν ομάδε. Και είχαν μεγάλο μετόχο. Και ο Ιωνικός Νικαίας υπήρχε και η Νέα Ρίστη υπήρχε. Το Γιαννακόπουλο είχε πρόεδρο. Βραγόρι μου γλυκό, άλλο σου λέω. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τον Ιβάν Σαββίδη στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει μπασκετικά μπροστά στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη του ελληνικού μπάσκετ είναι εδώ και 20 χρόνια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πριν πάντα κεκτημένα κάτω στην Αθήνα, τα κεκτημένα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό τη λέγαμε μπασκετομάνα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όμως. Ναι, ήταν Ριζάχο. Ποιοι ήταν πρωταγωνιστές σου λέει. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Στα τελικά όταν πήγαιναν, ποιοι πήγαιναν. Λοιπόν, για την κατάξυση από τα αθλήματα. Η ομάδα της Αθήνας, άκου να σου πω τώρα. Αυτό λέω. Την παράδοση την έχεις με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
Ναι. Πουθενά δεν είσαι εσύ. Πώς είμαι εγώ, ρε φίλε, συγγνώμη, το διάβασα μου, ναι, το πλήστη. Πώς είμαι εγώ, Ρουφιάνος του Βορρά, όταν τα βάζω τόσα χρόνια με την Αθήνα και εσύ δεν είσαι πουθενά, ρε φίλε, εκτός από ένα μπαράζ. Ρουφιάνος του Βορρά, ρε, δεν, δεν είμαι εγώ πουθενά. Δεν είσαι, ρε φίλε. Εσύ πώς τα βάζεις, ρε φίλε, πότε τα βάλες με την Αθήνα, δηλαδή, πότε διεκδίκησες πρωτάθλημα. Καλά, για πλάκα κάνεις. Όχι, ουλίτιδα κάνω. Το 70 τίτλους. Α, το 70, το 70 διεκδίκησες τίτλους. Το 70 που είπες. Το 70 διεκδίκησες τίτλους. Πόσες φορές. Όχι, για πες μας. Τέσσερις. Γιατί, γιατί αυτή η ωραία καραμέλα σας κλέψαν 10 πρωταθλήματα το 70. Τις 5 χρονιές σου πέρασε ο Άρης. Τις 5 χρονιές από τη δεκαετία του 70 ως 80 σε πέρασε ο Άρης. Πώς διεκδίκησες εσύ και δεν τα διεκδίκησες ο Άρης, είναι ένα φαινόμενο αυτό. Να σου αποδείξω. Να μου αποδείξεις, βέβαια. Να σου αποδείξω. Βέβαια. Το 80 έπαιξε τον Μπαράζ εσύ. Μέχρι τον Απρίλιο ποιος είναι μπροστά, ρε φίλε, μέχρι το Λίτσα. Είναι ο ΠΑΟΚ. Χτύπα και στο Google. Μέχρι τον Απρίλιο ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά. Πέντε ομάδες ήταν μαζί. Μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν τελειώσει, πέντε αγωνιστικές, ήταν 5-6 ομάδες στους 2 πόντους. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά και το βάλα την κροποδία το Μάρτιο. Α, είπα εκεί το Μάρτιο. Το βάλα. Ο Άρης θα το κάνει και αυτό. Ομάδες. Ναι. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Άρης μετά τα παρατάει. Δεν σημαίνει, ρε φίλε, και εκείνη τη χρονιά εγώ με το που σε λέω ο Τάσος με το Σπανάθα. Ναι. Στην βαθμολογία την κανονική τερμάτισα τρίτος. Άσχετα μετά που τον κέρδισε τον Ολυμπιακό. Έχασε και από την ΑΕΚ. Ναι, γιατί ήθελα να σε πιάνει, ξέρεις, τώρα, απελπισία και βγήκε 7 βαθμούς που από σένα τερμάτισα. 7 πέτσε στο κύπελο Αθηνών είχε, ρε, ο Πάκτη, ο Μαδούλα, ήταν νομίζω όταν πήγες εσύ, στον Παράζ. Εγώ λέω άλλο, λέω, δεν είπα εγώ αυτό. Ξέρω ότι εμένα βάζατε τροποδιές. Ωραία, σε βάζαν εγώ, όλα, φίλε, εμάς δεν βάζαν. Χρόνια παράδοση. Ωραία. Εγώ έχω 30 νίκες στην έδρα μου, 35 με αυτές τις ομάδες του Παναθηναϊκού. Δεν έχεις κάνει αυτά που έχω κάνει εγώ. Εντάξει, έχεις και 13 χρόνια κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πώς θα το κάνω. Όχι, αυτά είναι στοιχεία που λες. Αυτά τα στατιστικά υπάρχουν που λες. Αλλά το διεκδίκησες εσύ. Διεκδίκησες 5 φορές στην ιστορία στο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πώς είσαι μεγάλος, τώρα μπορώ να καταλάβω κι εγώ μικρός. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και εγώ δεν έχω παίξει τελικό στην έδρα μου. Εγώ τελικό στην έδρα μου δεν έχω παίξει. Τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο Χαρλάου δεν έχει γίνει. Το μόνο γήπεδο που δεν έχει γίνει τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Στην Τούμπα έχει γίνει. Στην Τούμπα έχει γίνει. Φίλε μου, στο Χαρλάου έχει γίνει τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Βρε, δεν λέω για τον Άρη, στο Χαρλάο έχει γίνει τελικός, άνθρωπέ μου. Αθήνου, γιατί δεν ορίστηκε, τι είναι το Χαρλάο, Κοτέτσι. Τι είναι, η Τούμπα είναι καλύτερη, η Ριζούπολη είναι καλύτερη. Μέχρι πριν 20 χρόνια προβολής δεν είναι. Η Ριζούπολη είναι καλύτερη που έχει γίνει τελικός. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι καλύτερη. Α, σε αυτό έχω δίκιο. Α, στην Τούμπα έγινε τελικός όμως. Στην Τούμπα έχει γίνει, γιατί προφανώς είναι τον Περναμπέου. Προφανώς είναι τον Περναμπέου η Τούμπα. Πολύ καλύτερο το Χαριλάου. Ναι. Όπως λες και εσύ, ναι. 5-6 κύπελα μπορεί να είχα. Έχω ήδη 8. Γιατί από τα αθλήματα το παραδέχεσαι και εσύ. Ναι, 2 πρωταθλήματα έχει και 6 κύπελα. Και πώς είμαι εγώ ο Ρουφιάς του Βορρά, όταν έχω 23 χρόνια παράδοση. Ποια 23 χρόνια παράδοση έχει. Όσες νίκες έχω εγώ, ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό δεν έχει. 13 χρόνια έκανε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, στην έδρα σου. Και 23 χρόνια τώρα. Και 23 έκανε εκεί κάτω. Όταν τον κέρδισε εδώ 23, έκανε εκεί κάτω μία νίκη. 13 χρόνια. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτό. 13 χρόνια. 13. Καλά είναι αυτά, αλλά θυμάσαι. 23 σου λέμε. Ωραία. Στην έδρα σου λέω. Στην έδρα μου σου λέω. Στην έδρα σου 13 χρόνια που έμενα τον Γαύρο. 13 δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Εσύ ούτε 3 δεν τον έχει συνεχόμενο. 13. Τι μιλά. 13. Βρά τα 13. 23 σου λέμε. Δεν ακού. Πιο πολύ ποιο είναι το 13 ή το 23. Ναι, στην έδρα σου δεν έχει κερδίσει. Στην έδρα σου δεν έχει κερδίσει 13. Δεν έχω κερδίσει 13 συνεχόμενα χρόνια με τον Τουρσουνίδη. Έλειξε αυτό, τελείωσε και 23, ναι. Η μόνη ναι. ομάδα που 23 ναι. χρόνια δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός σωστό ποτέ αυτό. Στην ιστορία του. Σωστό αυτό. Είναι ο ΠΑΟΚ. Σωστό αυτό. Η μόνη ομάδα που έχει τις περισσότερες νίκες μέσα στο Καραϊσκάκι, φίλε. Μπράβο. Ωραία. Μέσα στο Καραϊσκάκι, φίλε. Αυτό στατιστικό δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι 13 χρόνια δεν τον κέρδισες. Αυτό είναι. Όλοι έχουν αρνητικό πρόσημο με στην έδρα τους με τον Ολυμπιακό. Ναι, σωστό είναι. Φυσικά, αφού σφάζουν τις περισσότερες ομάδες, φυσικά θα έχουν. Φυσικά, αφού σφάζουν όταν γουστάρουν, είχαν το πάνω χέρι και σφάζουν οποιαδήποτε, φυσικό είναι. Λοιπόν. Κατάλαβες εσύ, εσύ από ότι επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσάς, είχες μια ομαδάρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, 67-70, με ψυχή. Ναι. Και μια ομάδα, ας πούμε, πολύ καλή, όχι ομαδάρα όμως, του 80 με τις Ειρήνες, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα, δεν σου λέω εγώ. Δεν σε λέω ότι εγώ, αλλά και εγώ εκεί μπροστά ήμουνα. Εμένα ήρθα στο μάτι. Και βγήκε από πίσω εσύ. Εγώ. Σε κάνανε σένα και βγήκα εγώ. Okay. Πώς έτσι είναι η ιστορία. Εντάξει, άνθρωπέ μου, δεν θα σου αλλάξω εγώ, έτσι είναι.
αυτό το λες. Γιατί είμαι ρουφιάνος του Βορρά. Σου τα είπαμε, φίλε μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις απαντήσεις, τι να σου κάνουμε τώρα. Στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Και 10 χρόνια, όπως σωστά μου λέει και ο φίλος εδώ ο Γιάννης, 10 χρόνια, άλλο ρεκόρ, το ξέχασες και αυτό, μέσα έξω τον Άρη δεν τον κέρδισες. Λοιπόν, μέσα έξω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή καταρχάς. Ναι, καλά, εντάξει, δεν κάνουμε και πανεπιστήμιο ρε φίλες. Εντάξει, εμένα μου αρέσει προσωπικά γιατί είπα οξύς, αργιανός, είναι καλά. Εντάξει, προσπαθούμε. Εγώ είμαι πιτσιρικά σχετικά. Το χρονών? 21. Τα χρόνια σου να είχαμε. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. 15 χρόνια παραπάνω από σένα. Το όνομά σου καταρχήν, το όνομά σου. Θοδωρής, Θοδωρής. Σε ακούμε. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση πολύ απλή. Α, μπορούμε να απαντήσουμε, ναι. Ναι, συγκεκριμένα για τον κύριο Ζάχο. Σε ακούμε. Κύριος, λοιπόν. Εντάξει, με έκανε, εντάξει, κύριος. Ναι, Ζάχο, εντάξει, ωραία. Για την ηλικία σου, κύριε, όχι, Ζάχος, ναι, φυσικά το δίσου είναι. Ναι, όντως, γιος μου μπορείς να σου, όντως. Είναι αυτό, ηλικία, για αυτό κάνε. Σε ακούμε, λοιπόν, και εγγόνι. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, απλή. Κατά τη γνώμη σας. Ναι. Ενικόρε. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, ποια ομάδα είναι η μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη. Γενικά. Ναι, σήμερα που μιλάμε, ο Άρης. Οι τρία πρωταθλήματα και ο τέτοιο είναι ο ΠΑΟΚ. Δύο. Πώς γίνεται αυτό. Κάτσε, Θόδωρε. Κάτσε, Θόδωρε. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Εγώ να δεχτώ και τα προπολεμικά σου. Που ήταν 8 ομάδες. Ναι, ωραία. Να δεχτώ. Θα σου απαντήσω. Πόσους τίτλους έχω. 2 και 6, 8. 9. Γιατί 9 έχεις. Και πέρσι πήρα πρωτάθλημα. Δεν πήρες καν πρωτάθλημα. 8. 8. Πόσους έχεις. Αν πάρεις το πρωτάθλημα θα το πάρεις. Εγώ έχω 4. Στους μισούς. Και είσαι πιο μεγάλη ομάδα. Στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, προφανώς. Θόδωρε, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, Θόδωρε. Θες μιλώντας εδώ που δεν τα. Άσχετα τι λέει εδώ στο τέτοιο. Δεν τα παραδέχεται τα πρωταθλήματα του Άρη. Είναι πάγια τακτική. Εγώ μιλάω γενικά όμως. Όχι, δεν ξέρω. Άκουσε χθες στον Ολυμπιακό αυτόν που πήρε και προηγουμένως. Τον οδηγό του Μπαρμπασάβα, ξέρεις τι τον είπε. Έχει 44, είπε. Δεν του είπε τα προπολεμικά και τον Ολυμπιακό μετράνε. Αλλά το πρόβλημά του είναι με τον Άρη. Κατάλαβες. Για τον Άρη μετράνε και για τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Εγώ είπα μετράνε. Σε ένα όμως που μετράσεις από τα τρία, Ολυμπιακός απήχε. Το κανένα δεν απήχε. Όλα το θέμα ποιο είναι. Άλλο είναι το θέμα. Παιδιά, άλλο είναι. Για μένα είναι άλλο το θέμα. Πρώτον, γιατί πολλοί Αριανοί λένε σαν σύλλογο και σαν σύλλογο. Και σαν σύλλογο, επειδή το έχω ψάξει άπειρες φορές. Έχω περισσότερα και σαν τμήματα υποδομής και χωρίς τα τμήματα υποδομής. Και γυναικείο και άντρικο. Δεν κορόιδο, μπαίνεις στο τρυπάκι που σε κάνει για να συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις τώρα. Άξε. Για μένα, αυτό είναι ευκολονόητο. Για μένα. Εγώ την αλήθεια λέω, την αλήθεια θα λέω. Δεν κορόιδο, μην μπαίνεις στο τρυπάκι, αυτό είναι ευκολονόητο. Εγώ, άκουσε με. Εγώ για μένα, φυσικά αυτό δεν ισχύει. Αλλά για τη δική μου γνώμη, εγώ μετράω μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν μετράω τίποτα άλλο. Α, μόνο κατά, εκεί που σας συμφέρει. Αυτό σας συμφέρει. Όλοι οι Αργιανοί αυτό λένε. Όχι, άκουσε με. Επειδή έχετε τον μπάσκετ. Είναι τα δύο, άκουσε με. Θες ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο. Να σου βγάλω και τον μπάσκετ. Όλα διότι, τα αθλήματα εγώ είπα. Διότι ναι, όταν μιλάς για σύλλογο, μετράνε όλα. Μετράνε όλα. Φυσικά σωστά, μετράνε όλα. Εγώ πιάνω τα δύο που έχουν περισσότερη δημοτικότητα, που ενδιαφέρεται ο κόσμος. Εγώ παραδείγματος χάρη ο Άρης πήρε πρωτάθλημα στο βόλεϊ, τώρα που λέει αυτός πατριάρχης, ο Άρης πήρε πρώτος πρωτάθλημα και δεν πήρε πριν 60 χρόνια και 80, πριν 20 χρόνια το πήρε. Δεν πάτησε ούτε σε ένα μάτς βόλεϊ, ούτε σε ένα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να κερδίζω Άρη στο βόλεϊ, θέλω να κερδίζω, παρακολουθώ ας πούμε από το διαδίκτυο, δεν το ευχαριστώ. Ωραία, συμφωνώ απόλυτα εγώ, εντάξει. Δίκιο έχεις, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι το θέμα είναι άλλο, ότι εσείς λέτε σαν σύλλογος. Έρχεται ένας Αργιανός και με λέει εμένα π.χ. Ωραία, σαν σύλλογος έχω περισσότερα. Μα πώς έχεις περισσότερα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα αθλήματα εκτός του γυναικείου βόλεϊ είμαι πιο πάνω. Αν σαν σύλλογος ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα και το ξέρεις, εντάξει. Δηλαδή αν τα πιάνεις το ξέρω, αποδεδειγμένα. Εντάξει, μπράβο, ωραία. Δεν το ξέρω. Αυτό και στα τελευταία χρόνια σε όλα είμαι πιο πάνω εκτός στο γυναικείο βόλεϊ. Το ξαναλέω. Εκτός στο γυναικείο βόλεϊ. Α, είναι πιο πάνω, Άρη. Είμαι πρώτος. Δεν το ξέρω. Είμαι πρώτος αυτή τη στιγμή και θα ανέβω του χρόνου και πάλι θα είσαι και εκεί από κάτω. Άντε, μπράβο, ρε Θόδωρε. Πώς γράμμα μέσα εκεί, Βασίλη. Να είσαι καλά, Θόδωρε, να σε ακούμε έτσι πιο τακτικά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σε αυτό που είπες επάνω, για τη δεκαετία 70-80 ότι πέρασε πέντε φορές. Πέντε φορές είναι ψέματα. Ψέματα είναι. Έχω όλη τη βαθμολογία, τόση ώρα αυτό καθόμουν για αυτό που πολύ μιλούσα. Για πες. Πέρασε το 71-72 ένα πόντο 81-80. 81 είχε πόντους ο Άρης. 81 πόντους ο Άρης, ο ΠΑΟΚ
80. Ναι. Πέρασε στο 78-79 ο Άρης 50, ο ΠΑΟΚ 45 και το 80-81 που έπαιξε το Παράς 43-42. Όχι, ρε. 71-80 σου λέω. 71-81-80. Το 70-71 ο ΠΑΟΚ 68, ο Άρης 67. 72-73, επειδή... ΠΑΟΚ 92, Άρης 69. Θα το ψάξω γιατί εσύ μπορεί να ήσουν στα. Θα το ψάξω κι εγώ. Εγώ ξέρω. Ρε φίλε. Ναι, ποιο είναι. Να, εδώ, ορίστε. Ναι. Ποιο είναι αυτό, Εγκυκλοπαίδεια. Wikipedia. Όχι, Εγκυκλοπαίδεια δεν πιστεύω. Εγώ. Ναι, εγώ... καλά. Θα ψάξω από την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ, όχι, την ΕΠΟ, δεν την εμπιστεύεσαι. Πώς την εμπιστεύεσαι. Ωραία. Πώς θα το ψάξουμε αύριο. Όχι, μπορεί όχι, αν έχει δίκιο, εγώ θα διορθώσω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Έγινε. Εγώ όλο τα μισά έχει πέρασει ο Άρης. Έγινε. Αυτό ξέρω. Έγινε. Θα το ψάξω όχι. Και θα το φέρω αύριο. Μη στεναχωριέ. Εγώ θα το πω. Τρεις φορές, θα σου το πω. Αν είναι στις 10 έχει περάσει 3, θα πω έκανα λάθος. Δεν είναι 5 και είναι 3. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο, φίλο, καλησπέρα. Ναι. Πώς γράμμεσαι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Άγγελος είμαι. Γεια σου, Άγγελε. Καλησπέρα. Χαιρετώ το πάνελ. Χαιρετώ το φίλο μου τον Ζάχο. Γεια σου. Λοιπόν, για πείτε μας ρε παιδιά λίγο. Επειδή δεν διεκδικήσαμε κανέναν τίτλο, όπως είπες αγαπητέ κύριε Ζάχο. Όχι, είπα 5-6. Λίγο... Λοιπόν, πες μας λίγο, αν έχεις την καλοσύνη, πόσους τελικούς έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, 15. Ξέρεις, γιατί... Δεν θα τα ξέρεις. 17, 15, 16, 17 και 17 νομίζω. Πάλι αδιάβαστο σε πιάν. Δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω πώς είναι, Άγγελε. Βεβαίως. Ναι, λογικό. Πόσο 16-17 ξέρω. Λογικό. Πόσους είναι. Περίπου στους 20 να μην πω 22. Σίγουρα δεν ξέρεις. Ορίστε. Σίγουρα λέω δεν ξέρεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Αν δεν ξέρεις ακριβώς, μιλες το Ζάχο ότι είναι αδιάβαστος. Λοιπόν, 21 είναι, τέλος πάντων. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, Άγγελε. Είναι 21 η χαμένη τελική ή όλοι. Όλοι σου λέει, όλοι. Όχι. Οι κερδισμένοι είναι 6, οι χαμένοι είναι γύρω στους 15, κάπου εκεί. Ωραία. Πιθανόν να κάνω και εγώ κάποιο λάθος. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Επειδή υπόθηκε κάτι ότι πότε διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ από για την Αθήνα. Για πρωτάθλημα είπα. Για πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με την δήλωση, με τη δήλωση του μεγαλύτερου δημοσιογράφου, αθλητικογράφου και δημοσιογράφου, Γιάννη Διακογιάννη, στην ερώτηση που του είχαν κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια στην κρατική ΕΡΤ, ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη και πιο αδικημένη ομάδα της, η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος που έπαιξε το μεγαλύτερο ποδόσφαιρο, γύρισε και είπε, του οποίου την ουδετερότητα ουδείς δεν αμφισβητεί, ότι ήταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70. Εκείνη η ομάδα έπρεπε να πάρει, είχε πει ο άνθρωπος, τουλάχιστον 6-7 πρωταθλήματα και τα ανάλογα κύπελα, τα οποία δεν τα πήρε φυσικά. Για ευνόητους λόγους. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τυχαίο, είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ, μια που όπως αναφέρθηκε από πολλούς, όχι από σένα Ζάχο, είμαστε οι Ρουφιάνοι του Βορρά κτλ. Να ξεκινάμε τα τελευταία 7 χρόνια συνέχεια με μείον 2, μείον 3, μείον 5. Το παγκόσμιο η παγκόσμια πρωτοτυπία. Βρείτε μου μία ομάδα στον κόσμο, δεν με ενδιαφέρει τον λόγο. Κάθε χρόνο ξεκινάει ο ΠΑΟΚ μείον 2. Το γύρο 10 και κλεισμένων των θυρών. Ο Άρης 12. Έφαγε ποτέ ο Άρης 10 και κλεισμένων των θυρών. Έφαγε ποτέ μείον 2, μείον 3, μείον 5. 12 έφαγε. Κλεισμένων των θυρών έχει φάει. 12 έφαγε ο Άρης. Και κλεισμένο σε μια χρονιά. Σε μία. 12. Ναι, Άγγελε. Τη χρονιά της Β' Εθνικής. 12. Θυμήστε με. 12 τη χρονιά της Β' Εθνικής. Για μια χρονιά. Για ναι, εσείς λέτε όμως ότι εμάς μας χτυπάει το κατεστημένο γιατί μας φοβάται στην Άλφα Εθνική. Και εσάς σας τιμωρώ στη Β'. Στάσου λίγο. Η χρονιά που έπεσε τη έφαγε. Αν προσθέσουμε σχέση έχει αυτό. Τα πόσα κλεισμένων γενικά στην ιστορία του έχει ο ΠΑΟΚ με τα όσα έχει ο Άρης, ούτε το 1/3 δεν έχει. Από τις συμμορίες που έχει φάει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είναι αυτό ρε Ζάκη. Παιδιά, δεν εξετάζουμε το γιατί. Α, δεν έξω. Γιατί τέλος όχι, πάντων, εξετάζουμε το γιατί. Άμα είναι άδικη, τιμωρία, το εξετάζουμε. Αν είναι δίκαια, φυσικά. Γνωστός μου και φίλος μου εκμυστηρεύτηκε σε μια ιδιαίτερη συνάντηση που είχε με τον Μπαρμπασάβα. Ναι. Ότι δεν ξέρω τώρα πώς να το πω πιο σικ. Ότι γύρισε και του είπε, παιδί μου, ξέρεις, μας φάγατε το τάδε πρωτάθλημα. Ναι.
Και γυρνάει στη ρήμη του λόγου του Μπαρμπασάβας και λέει δεν ήταν ένα, ήταν ναι. πολλά, αλλά τώρα η συζήτηση είναι μεγάλη. Ναι. Άστο. Ωραία. Το είπε ο Μπαρμπασάβας. Θέλω να σου πω το εξής, δηλαδή. Όσο για τα πρωταθλήματα σαν σύλλογος, θα ήθελα να σας θυμίσω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μόνο το γυναικείο έχει 24 πρωταθλήματα. Ναι. 24 τίτλους. Μόνο το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Αγγελάρα, να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και κάτι άλλο, παιδιά, για ναι, το ναι. Χαριλάου. Ναι. Για το ναι. Χαριλάου. Ναι. Που λέει ο αγαπητός ο φίλος ο Ζάχος. Σε ένα λεπτάκι θα κάνω. Ναι, θυμηθείτε λίγο ότι είχε οριστεί ο τελικός κυπέλου λόγω έργων στο Καφτατζόγλιο από το Σεπτέμβριο ότι θα γίνει στην Τούμπα. Το αγαπητό σεβασμό. Δεν τα λες καλά. Δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση τότε. Το Δεκέμβριο έγινε. Και όχι, μάλιστα. Αγαπητέ, τάσο. Όχι, όχι, τάσο, Ζάχος μιλάει. Ζάχος μιλάει. Ζάχο. Και μάλιστα. Ο συγχωρε... Τότε είμαι το θυμάμαι πολύ καλά. Ο τελικός είχε οριστεί σχεδόν από το καλοκαίρι. Γιατί γινόταν έργα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Πες από το να είσαι καλά, Αγγελάρα. Όχι, άσε να ολοκληρώσω, μην νομίζω. Έχει σημασία. Ναι. Ας πούμε το Δεκέμβριο, ναι. δεν πειράζει. Μα εγώ δεν, εγώ... Είχε οριστεί από τότε. Μα εγώ δεν είπα αυτό. Γιατί στο Καφτατζόγλιο γινόταν έργα ναι. και ήταν στην Τούμπα και δεν είχε γίνει ποτέ τελικό στην Βόρεια Ελλάδα. Είχε χρόνια να γίνει. Ωραία, εγώ τότε δεν, δεν είπα ποτέ κουβέντα. Ωραία, όταν όμως είδατε ναι. ότι περάσατε πάει με κάτι ομαδούλες τύπου Γάλλιο κτλ. Ναι. Στο τελικό, αρχίσατε να φωνάζετε. Ναι, να γίνει στο Χαριλάου, να σα πω κάτι. Όχι, να μην γίνει στο Χαριλάου. Δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Μα δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα ήταν αυτό. Λέω, λέω στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν, γίνει, δεν είπα για εκείνη τη χρονιά εγώ. Δεν είπα μα τίποτα τέτοιο. Γίνεται... Μα δεν είπα για εκείνη τη χρονιά, άνθρωπε μου. Λέω διαχρονικά. Πόσα χρόνια γίνεται ωραία, το κύπελο. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ στο Χαριλάου. Τι είναι το Χαριλάου να μην γίνει ποτέ ένα τελικό. Μπορεί να μην πάει ο Άρης. Εγώ δεν είπα θα πάει ο Άρης. Να γίνει μια φορά. Ότι είναι. Μια λέξη. Ακατάλληλο για αγώνες και ακατάλληλο για τελικό. Ακατάλληλο είναι το Χαριλάου. Για μένα, αν θέλει. Να γίνει και 10 φορές το Χαριλάου. Okay, εντάξει φίλε. Έγινε. Γεια σου, αλλά είναι κατάλληλο δομικά, είναι κατάλληλο, δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Ωραία. Έγινε, έγινε φίλε. Να είσαι καλά. Για τελικό Ελλάδος δεν είναι το Χαριλάου, αλλά για να παίζει η Ευρώπη ο Άρης παίζει. Πάντως, παίρνει άδεια. Πάντως το, τι ακούσαμε, πάντως το Άρης ΠΑΟΚ, ναι. τα κίτρινα site γράψαν ότι κινδύνευσαν άνθρωποι από το συνωστισμό. Έλα φίλε, στον επόμενο φίλε. Τι να πω. Καλησπέρα. Τι να πω. Έλα καλησπέρα. Γεια σου Θόδωρε. Έλα καλησπέρα. Ακατάλληλο. Ακούσαμε ότι είναι ακατάλληλο το Χαριλάου για μάτς. Εντάξει. Προφανώς παίρνει άδεια στην Ευρώπη να παίζει. Ποιο είναι πιο κατάλληλο, το Ετούμπα ή το Χαριλάου? Ρε φίλε, είναι κατάλληλο το Χαριλάου, δεν μπορεί να γίνει. Άλλο λέω, ρε φίλε. Άλλο λέω. Είναι με καλύτερο στάδιο το. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι είπα. Sorry, ρε Θόδωρε, συγγνώμη. Δώσε μου ένα λεπτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, κάτσουμε και πέντε λεπτά παραπάνω, δεν παίζω. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι πόσα χρόνια είναι το κύπελο Ελλάδος, ρε παιδιά, 60, 70, 80. Δεν έχει γίνει τελικό στο Χαριλάου ποτέ. Δεν είπα θα παίξει ο Άρης τελικό στο Χαριλάου. Και στην Τούμπα έγινε μια φορά. Ναι, δεν έχει γίνει στο Χαριλάου ποτέ, ρε Τάσο. Ναι. Ποτέ ρε! Στη Ριζούπολη έχει γίνει, δεν ξέρω σε ποιο ναι. κολογίπεδο έχει γίνει. Ναι. Και δεν έχει ποτέ στο Χαριλάου, δεν σου λέει ναι, κάτι ναι. αυτό. Να γίνει φέτος και να παίξει όχι, εγώ με τον Ολυμπιακό. Να μην γίνει ρε, να λέω, παίξει, λέω και μου λέει ο φίλος να τώρα ότι είναι ακατάλληλο, λέει και αυτό δεν γίνεται. Δεν πας τελικό. Πρέπει ας μην πάει ποτέ. Ας παίξει ο ΠΑΟΚ τελικό. Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν το ορίσαν ποτέ. Πώς γουστάρω να σηκώσω να μας τραπάμε ναι. στον Κλεάνθη. Ναι. ναι. Να το έχω να το γιατί η κερκίδα σε πήραμε στη θύρα. Ναι, ναι, εντάξει. Να σηκώσω και να μας τραπάμε. Ναι, να σηκώσει να μην σου πω. Να δω τα μούτρα σου. Να μην σου πω να σηκώσει να μας πιάσει το χ. Να δω τα μούτρα σου. Έλα, ρε Θόδωρε, sorry να πούμε, σε πήραμε. Πάλι εμείς μιλάμε. Και για μένα ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι δεν το έχετε ζητήσει καν αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω κανένα. Κάναν δημοσιογράφο δηλαδή, κάποιον οπαδό του Άρη γενικά. Δηλαδή πρέπει να το ζητάει η ομάδα να γίνει το τελικό στο γήπεδο. Φίλε, ορίζει η ΕΠΟ. Όχι, από την αρχή το καλοκαίρι ναι. λέει φέτος θα γίνει στην Τούμπα. Ναι. Του χρόνου στη Ριζούπολη. Στη Χαριλάου δεν είπε ποτέ. Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτά ρε φίλε τώρα που με λες. Πρέπει να ζητήσει ρε Θόδωρε. Μία χρονιά που θα γίνει εκεί. Ρε στη Ζάχο, σε ποια χώρα είσαι ρε εγώ. Εντάξει, αυτό λέω ρε Θόδωρε. Όχι να ακούω είναι ακατάλληλο το Χαριλάου. Είναι ακατάλληλο το Χαριλάου. Και τη Ριζούπολη ήταν το. Και, όχι, και, όχι, και ο Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι τον Περναμπέου. Τι θα ακούσουμε άλλο, ρε φίλε. Έτσι όπως το θέτεις, εντάξει, έχεις ένα δίκιο. Έτσι. Τι θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, έλα, ρε Θεοδωρή. Αλλά αν είναι να ορίσουν ένα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις ότι θα είναι το Καφτατζόγλιο. Λέω, δεν είπα τώρα, ρε.
Διαχρονικά σου είπα, πέρασαν 80 χρόνια τελική. Να έρθει η Εθνική να παίξει το Χαριλάου που δεν του θέλουμε εμεί. Ναι. Άλλοτε. Έλα, έλα Θόδωρε, πάμε. Με γραμμένο Αριανό πρόεδρο. Ο πρόεδρο, έλα, μπράβο. Έλα, Θόδωρε, θα μιλήσει. Για μένα θα πρέπει να γίνεται ένα χρόνο στην Αθήνα στο ΆΚΑ και ένα χρόνο εδώ στο Καφετζόγλιο. Τέλος. Τίποτα άλλο. Σωστό, Θόδωρε. Σωστό. Σωστό. Να σε καλά. Κλείσον. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα δικά μας. Για το δικό μας το παιχνίδι που είδαμε χθες και. Εγώ θα μιλήσω για τον Λουτσέσκο αυτή τη φορά, γιατί δεν τον περίμενα τόσο αδιάβαστο. Ξέρω ότι η ομάδα έχει βαρύ πρόγραμμα, ό,τι δεν μπορούσε. Ο Χάβος ήταν πολύ διαβασμένος. Ξεκίνησε καταρχήν το παιχνίδι η ομάδα πολύ βαριά, όπως συνηθίζεται τα τελευταία παιχνίδια, και δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει ο προπονητής να την αλλάξει. Λοιπόν, σου βάζει τον Μαυρούκο εκεί πάνω στο Λιμνιό, τον έχει σβήσει, και από την απέναντι μεριά από το Βιερίνια έχει δύο παίκτες να προσπαθούν να κάνουν επίθεση από εκεί. Ο Βιερίνια έχει λιώσει το πάνω κάτω και ο Μπίσεσβαρ δεν περπατάει. Το πρώτο πράγμα που περιμένουν να κάνεις, αν δεν θες να κάνεις αλλαγή, είναι να αλλάξεις τουλάχιστον μεριά Μπίσεσβαρ και Λιμνιό. Δηλαδή, στοιχειώδη πράγματα που και εσύ να μην τα δεις, θα τα δει ένας από τους 17 βοηθούς και παρατρεχάμενους που έχεις εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα για τραγικό λάθος. Να σου πω λίγο ρε Μάστορα, να σου πω λίγο ρε Μάστορα. Εσύ όταν έφερες η Mobile D, σε έλεγε κανείς να πούμε και τι μελιτζάνα θα βάλεις και πώς θα κάνεις το κοιμά, θα κάνεις ανάμεικτο μοσχαρίσιο. Ή χοιρινό. Βέβαια ρε φίλε, όταν πλήρωνα το μάγειρά μου 2,5 χιλιάρι κατάσταση. Άμα δεν έκανε καλό το Ιμάμπα LD θα τον έλεγα. Άμα δεν έκανε το Ιμάμπα LD καλό θα το έλεγε ο πελάτης. Δεν θα είχε δύο μαγαζιά και πελατεία και γεμάτο το μαγαζί του. Α, γίνονται αυτά. Εννοώ ότι ο Λουτσέσκο αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του δεν θα είχε 11 νίκες στα 12 μάτς. Το ότι έκανε καλά τη δουλειά του, την έκανε, αλλά το ότι έκανε και λάθη όμως και κάνει, θα πρέπει να τα επισημάνουμε. Τι θέλεις τώρα, θέλεις να αποκομίσεις το θέαμα, τις εντυπώσεις ή την ουσία το μαστραπά. Όχι το θέαμα, θέλω την ομάδα πιο διαβασμένη. Τάσο. Δεν γίνεται και τα δύο ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται να έχεις και θέαμα, να είναι ο ΠΑΟΚ υπόδειγμα σε κάθε μάτς, να πάρει και το πρωτάθλημα. Βλέπεις ότι κάθε ομάδα, συγγνώμη, οποιαδήποτε ομάδα παίζεις, ξεσκίζεται για να σε πάρει πόντο. Τον πρώτο θέλω να κερδίσω. Εντάξει, εδώ υπάρχει εσκεμμένο ρε χτύπημα από τον Μπαράνε στο Θοβού. Να του κόψει το ποδόσφαιρο τον άλλον. Είναι κόκκινη αυτή. Εσκεμμένο είναι τώρα. Μην είμαι εγώ παπά, δεν τρώω. Πάει να του πάει στα πλευρά να το βγάλει 6 μήνες έξω τον άνθρωπο. Εκεί πέρα που σηκώνει το πόδι του με την μπάλα, μην διεκδικήσει. Και άλλο ένα μάτι θυμάμαι. Άλλο ένα τέτοιο τραυματισμό του Πρίγιοβιτς. Με σηκώνει μάτι, δεν θυμάμαι. Με το που έκανε έξοδο ο τερματοφύλακας. Πάντως Θόδωρε. Με τον Αστέρα Τρίπολη. Πάντως Θόδωρε, άκουσε με λίγο, γιατί το σχολίασα και πριν. Άσχετα που είναι πάω ο Χάβος, δείχνει ότι είναι καλός προπονητής. Σε όσες ομάδες έχει πάει. Σε όποιες ομάδες έχει πάει, δεν θυμάμαι τις προηγούμενες, πάλι σε κάτι τέτοιες ομάδες. Το Μουρίνιο του Ευρώπη μου είναι φανταστικό. Είναι καλός προπονητής. Δηλαδή πραγματικά καλός. Έχει καλό team. Έχει και τον Μπάμπη το Μιχαηλίδη μαζί. Δηλαδή δεν κάνει αυτό τίποτα, το team κάνει δηλαδή. Όχι, είναι ο ίδιος καλός προπονητής και αυτό θέλω να σου πω. Είναι καλός προπονητής. Πραγματικά είναι καλός. Είναι καλός προπονητής και εμένα μου αρέσει. Μια χαρά είναι ο Μάκης. Διάβασε πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, τον έπαιξε στα ίσια, γιατί κάποιοι αρχίζαν να βαβά το παιχνίδι κτλ. Να δω αν θα παίξει η Λαμία, μ' άρεσε και το σχόλιο του Τάσου μετά στο Facebook. Που να δω ακριβώς αν θα παίξει αυτή η Λαμία έτσι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Η Λαμία είναι από το άλλο στρατόπεδο όσον αφορά το. Από τη χρονιά που ανέβηκε από την ΑΕΚ. Γιατί είδε στην Ξάνθη πώς έπαιξε με μένα και κατέβηκε στην ΑΕΚ συγγενείς και φίλοι, έτσι. Δηλαδή μόνο δεν καθίσα μαζί καφέ να πιω. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι, αν τελικά καταφέρει ο ΠΑΟΚ και κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ένα από τα πιο αρσενικά, από τα πιο καθαρά πρωταθλήματα, χωρίς ομάδες δορυφόρους. Ναι, ρε Τάσο, αλλά να τα πούμε κιόλα τώρα. Εγώ διαφωνώ. Δεν μπορεί ο Μάνταλος, δεν μπορεί η ΑΕΚ. Παράδειγμα, πιο τραντατικό. Λαμία σου είπα. Η Λαμία σου είπα. Από τον Ατρόμητο που λέγατε ομάδα του ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα μπούτια κτλ. Πέναλτι δεν μου δώσαν. Έχει μαξιλαράκι ασφαλεία. Δεν έχω μαξιλαράκι ασφαλεία. Πιστεύω πάνω από 7-8 βαθμού θα είναι ο δεύτερο. Έτσι πιστεύω. Εγώ βλέπω ότι σπρώχνουν τον Ολυμπιακό διαιτητικά. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Διαιτητικά δύο συνεχόμενα μάτς. Δεν μπορεί. Ένα με τον Ατρόμητο offside goal. Ένα με τον Πανετολικό offside goal. Σωστά του έχουν πάρει από τη διαιτησία 8 βαθμού η Γαβρή. Για τη δεύτερη θέση. Εγώ έχω ξεκινήσει με μείον 2. Για τη δεύτερη θέση του σπρώχνουν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει πρώτο. Δεν μπορώ λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε και να πάμε στον τελευταίο ακροατή, να ζητώ, δεν μπορώ να ζητώ θέαμα. Να ζητώ τον ΠΑΟΚ να είναι υπόδειγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν δέχομαι τέτοιες μορφές πολέμου από την αρχή του πρωταθλήματος, όταν έχω ξεκινήσει μείον 2, όταν ο Γαύρος έχει πάρει συν 8 από διαιτητές,
όταν υπάρχει εύνοια προς όλες τις ομάδες κατά του ΠΑΟΚ και να είμαι συνέξι αυτή τη στιγμή από το δεύτερο Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να και τα έχω όλα. Κατάλαβες. Θα πρέπει στο δεύτερο γύρο να ζητήσουμε πλέον διαιτητές, φίλε, ναι, και στα μικρά παιχνίδια. Και τέλος, το βάρ. Δεν γίνεται αυτό. Και το βάρ. Να σε καλά. Και το βάρ. Να σε καλά. Και αύριο βγες. Άντε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο. Καλά που μιλήσαμε κι εμείς. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Φίλο, αν περίμενε. Έλα, αδερφέ. Καλησπέρα. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε. Λογικό, λογικό. Έτσι, να μας συγχωρέσει. Εντάξει. Να μας συγχωρέσει, παιδιά, αλλά. Εντάξει. Πανικός έγινε στις γραμμές. Σήμερα αργήσαμε για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι. Μην... Ο κόσμος δείχνει την αγάπη του για αυτή την εκπομπή σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Όλο τον κόσμο. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται. Καλά, εντάξει. Να κάνουμε όμως και την πλακίτσα μας. Έτσι, να το έχετε αυτό υπόψη σας. Κάνουμε ωραίες και την καζούρα μας. Κάνουμε και το καλαμπούρι μας. Έτσι. Αλλά παράλληλα με αυτό, αυτό θελήσαμε φέτος να πετύχουμε με το Ζάχο. Να έχουμε μια εκπομπή ενημερωτική, δημοκρατική, με την άποψή σας, με την άποψή μας. Θα υπάρχουν και εντάσεις. Με κάποια ένταση όταν θα δημιουργείται ποτέ κάτι στημένο όπως κάνουν κάποιοι άλλοι που βάζουν στη φαλάκρα τους μέλη. Έτσι, ή στείλουν άλλους να κάνουν μπουκα ποιος είναι αυτός για να το δείλω και έχει μικρόφωνο. Όχι, τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Έτσι, για κάποιους κυρίους. Και φυσικά θα υπάρχει και η καζούρα, η αντιπαράθεση και μια όμορφη αθλητική παρέα που έχουμε δημιουργήσει φέτος. Πιστεύουμε ότι τα πάμε καλά, ότι μας αγαπάτε, ότι μας ακούτε. Το ίδιο ισχύει και από εμάς για εσάς. Λοιπόν, άρα να πούμε ότι αύριο πρώτο Θεός στις 8 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή σας και με τα μηνύματα και με τις τηλεφωνικές σας γραμμές εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με τον Ζάχο Ντρούλη και τον Τάσο Τρέγια. Αύριο στις 8 η ώρα ξανά μαζί. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Τον να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Ακολουθούν οι Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος.